Να χαιρετήσουμε και τον Γιώργο Ματσούκη. Καλό βράδυ, Γιώργο. Να προσέξεις λίγο στον δρόμο. Πολύ ωραία ένδυση σήμερα. Από τις λίγες φορές που τον έχω πετύχει έτσι τόσο μοντέρνο, με τόσο ωραία χρώματα. Μαύρο μπλουζάκι, το κύριο χρώμα, με άσπρο κείμενο. Άμα σας πω τι γράφει το κείμενο, μπορεί να τον πάρετε με τα γιαούρτια αύριο. Δεν το λέω, δεν το λέω. Αν θέλει, ας ανεβάσει φωτογραφία, ας βγει τώρα selfie. Κάτι για Ιρλανδία λέει. Ναι, αυτό που λέει το πράσινο, αυτό που λέει. Να, ο δικηγόρος του Ηρακλή. Έγινα, ναι. Έγινα δικηγόρος του Ηρακλή. Καλά, πάρε και εσύ σήμερα ότι φοράς τα πάντα μπλε επάνω σου. Ναι. Τα πάντα επάνω σου, κάτω σε πρόλαβε ο άλλος. Είσαι μπλε, είσαι μπλε, να ξέρεις. Γιατί. Αυτυποβολή δεν έχω. Συγγνώμη λίγο τώρα για να δω πόσο αντικειμενικό είσαι. Είναι μαύρο το μπουζάκι του. Είναι μαύρο με άσπρα γράμματα και μία πράσινη. Πόσο χώρο πιάνει, πόσους πόντους πιάνει το άσπρο κείμενο και πόσο το πράσινο. Το 1/5 είναι το πράσινο. Το 1/5, μπράβο. Τι να κάνει, είναι αλήθεια. Άρα ο κύριος Ματσιούκης φεύγει σήμερα με μπλούζα μαύρη-άσπρη και ελάχιστα πράσινη. Και λίγο παραθυναϊκός. Μπράβο, αφού θέλει να σχολιάζουμε και να γινόμαστε οι Μάρκελοι νύκτες εδώ. Τι έχει εκεί, το μποξεράκι τι είναι, κόκκινο. Ένα φιωγκάκι βλέπω από πίσω. Ισχύει. Ρε, ανάγωγε. Αυτό θα έλεγα. Ανάγωγε άνθρωποι. Καλησπέρα, είπε σε όλο τον κόσμο. Δεν μιλάω, εσύ δεν μιλήσεις. Όχι. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλη την φίλη που μας ακούνε. Φυσικά. Και μέσω του διαδικτύου είμαστε και σε όλο. Χαιρετίσματα από παντού, έτσι. Έτσι. Έχω και ειδικά χθες, τα οποία δεν τα είδα από Νέα Υόρκη, όχι από τον Τζίμι, από τον άλλον τον φίλο μου, τον Δημήτρη. Και μηνυματάκι, βέβαια στο Viber μου τόσο λέει, δεν μπορούσα να το δω εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Να πούμε ότι βρισκόμαστε, Τάσο, στο Λίμπερο 107,4, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12, Τρίτη, έτσι. Τετάρτη, Πέμπτη 8 έως τις 10. Mm-hmm. Να μην το ξαναπώ, αλλά θα το λέμε θα τακτικά, το λες, γιατί φίλε, να, το... να το εμπεδώσει όλος, ναι, ο κόσμος. Δευτέρα, ναι, Παρασκευή 10-12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8-10. Αυτό το κουτί είναι φανταστικό, ναι, εντάξει, αυτό... πέρα, φίλε. Δηλαδή μια ακούμε, μια είναι δεν το ακούμε. Μόνο, είναι το μόνο έτσι, εντάξει, λίγο είναι, που πρέπει πολύ να συγχρονιστεί. Είναι πολύ καινούριο. Ναι, εντάξει, είπαμε, εντάξει, η τεχνολογία, εντάξει, έχει τα προβλήματά της. Αλλά εδώ ο μάγος, ο Magic, ο μάγος, να πούμε τον Πλήκτρον. Πώς τα έλεγα. Τον Πλήκτρον. Δεν μου έρχεται. Τον Πλήκτρον, πες και είσαι εντάξει. Ναι, τον Πλήκτρον της ηχοληψίας, ο κύριος Ιωάννης Ζάτσης. Θα κάνει τα μαγικά, γιατί έως τώρα ακούω μόνο από το ένα αυτή. Δεν ξέρω, έχω τίτλο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Καλά σου δείχνει. Καλά σου δείχνει εδώ. Λοιπόν, φυσικά πριν μπούμε στην... Έχει μεγάλη θεματολογία και σήμερα. Ναι. Έτσι, πριν μπούμε στα θέματα, έχουμε φυσικά τα παραλυπόμενα του ντέρμπι και κάποια ακόμη πραγματάκια. Να πούμε ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα είναι στον αέρα της πόλης, διότι έχει βασικό υποστηρικτή το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311 208 301 για τα ρεζερβές σας, 2311 208 301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί είναι το Escobar για το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας με την κοπέλα σας, με τους φίλους σας, με οποιοδήποτε διαλέξετε εσείς για παρέα. Το στέκι της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδας σε ένα από τους ομορφότερους χώρους της πόλης, κύριε Τρέγια. Έτσι, έτσι το έχουμε βεβαιώσει, έχουμε πάει. Ναι. Το να λέμε συνέχεια και συνέχεια, φορές. Εντάξει. Ναι, σιγά. Κουνούπι, ρε φίλε. Κουνούπι, δεν βρήκες. Ναι, και εγώ να σου πω την αλήθεια. Θα το φτιάξουμε το κουνούπι. Λοιπόν πες τρόπους επικοινωνίας εκπομπής για την ώρα, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Θα πω και τα τηλέφωνα που βέβαια αυτή τη στιγμή είναι ανενεργά. Το 2310-287-888 ανενεργό, όπως και το 6945-287 και 3 οκτάρια. Και το μήνυμά σας όμως μπορείτε να το στέλνετε αν θέλετε οτιδήποτε να μας πείτε τη σκέψη σας, την άποψή σας στο γράφετε FM κενό. Τι σκέψη σας, οτιδήποτε θέλω να μας πείτε στο 54526. Καλά το είπα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Ελβετός διαιτητής στο ντέρμπι. Ξεκινάμε, μπήκαμε κατευθείαν στο. Ναι. Ναι. Θα πούμε πολλά. Στη μητέρα, μητέρα των μαχών, και... όπως την έχουν χαρακτηρίσει τα τελευταία χρόνια, ποδοσφαιρικά και αγωνιστικά, είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ελβετός λοιπόν στο Καραϊσκάκι. Θα σας πούμε σε λίγο το όνομά του. Κάλεσε ο κύριος Σιμιτζόγλου με μεγάλη ευαισθησία, με τεράστια ευαισθησία, μετά τον Πασχαλάκη, μετά την υπόδειξή του από κάποιους κύριους που κάλεσε τον Πασχαλάκη. Κάλεσε και τον Λουτσέσκου σε απολογία για τις δηλώσεις που έκανε περί Χίτλερ και τα λοιπά. Σε κάποιους πονάει, σε κάποιους τσούζει, δεν τους αρέσει η αλήθεια, ούτε δέχονται αυτά που πραγματικά συνέβησαν. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, εγώ θα πω, για έναν άνθρωπο να έχει κάνει τόσο μεγάλο αγώνα, να έχει τόσο μεγάλη τεράστια επιτυχία, να πάει από νίκη σε νίκη, να παίρνει το πρωτάθλημα μέσα στο χορτάρι. Ωραία. Και να του το παίρνουν στα δικαστήρια. Γι' αυτό βγαίνει ένας θυμός, γι' αυτό βγαίνει μια πικρία
Πες μου, Ζάχου, τι θες. Όχι, όχι, όταν τελείωσε σκέψου. Κάλεσε λοιπόν ο κύριος Σιμιτζόγλου, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, σε απολογία. Κινδυνεύει με χρηματικό πρόστιμο αρχικά. Και αν επαναληφθεί, δεν ξέρουμε ποιες θα είναι επειδή το άκουσα λίγο πιο. Άκουσα στο τέτοιο, λέει ότι η πρώτη ποινή είναι 20.000, η δεύτερη είναι, αν επαναληφθεί, 40.000. Και η τρίτη είναι από 3 μήνες το μίνιμουμ απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά τον πρόεδρο, τον πρόεδρο της ΑΕΚ δεν τον κάλεσε κανένας αθλητικός εισαγγελέας για τις δηλώσεις περί Μάου Μάου, όταν προσβάλλει ένα ολόκληρο λαό, όταν προσβάλλει την ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, όταν προσβάλλει ολόκληρη τη Μακεδονία αποκαλώντας Μάου Μάου, κανένας εισαγγελέας δεν ευαισθητοποιήθηκε, δεν επιλήφθηκε εκείνων των δηλώσεων. Ούτε κανένα εισαγγελέα, θυμάμαι εγώ, να κάλεσε κανέναν Μυραλά, ο οποίο ήμουνα σε εκείνο το μάτς παρών μπροστά μου, έδειξε τα γεννητικά του όργανα επιδεικτικά, σήκωσε τα χέρια του ψηλά εκεί που είναι τα αεροπλάνα, τα κατέβασε με καμπύλη 180 μοιρών προς τα γεννητικά του όργανα και έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε όλους εμάς που ήμασταν στο γήπεδο. Και αν εμείς τα έχουμε συνηθίσει, ξέρουμε αυτές τις εικόνες, ξέρουμε τι αλήτης ποδοσφαιρικός είναι ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος τρώει γλυκό ψωμί, έτρωγε μάλλον στην πτωχευμένη Ελλάδα. Υπήρχαν όμως δίπλα μου παιδάκια με τους γονείς, 8 χρονών, 6 χρονών, 10 χρονών, 12 χρονών. Και τα παιδάκια ρωτούσαν τον πατέρα τους, μπαμπά, γιατί αυτός ο κύριος έκανε αυτό το πράγμα. Και οι πατεράδες αποσβολωμένοι δεν ξέραν τι να πούνε. Και ένα παιδάκι συγκεκριμένα ήταν ακριβώς δίπλα μου, γιατί ήμουνα στη θύρα 1. Ρώτησε τον πατέρα του, μπαμπά, τι μας έδειξε αυτός. Τι να τον πει τώρα ο μπαμπάς, το 8χρονο παιδάκι. Ότι μας έδειξε τα παραθύρια του. Ότι μας έδειξε τα μέζεά του. Για αυτή λοιπόν την κίνηση, κανένας αθλητικός εισαγγελέας δεν ευαισθητοποιήθηκε. Και αν θέλουμε να έχουμε μια μορφή ισονομίας, νομίζω ότι οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής, είτε είναι ο Μυραλάς, είτε είναι ο Πρίγιοβιτς, είτε είναι ο Μπρούνο Γκάμα, κάνει κάτι τέτοιο, πρέπει να τιμωρείται παραδειγματικά προς αποφυγή ομοίων καταστάσεων. Έτσι λέω εγώ. Ωραία. Δυστυχώς όμως βλέπουμε, Ζάχο, ότι μόνο του ΠΑΟΚ ποδοσφαιριστές έχουν κλείσει από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα και οι παράγοντες. Εγώ θα το λέω συνέχεια, γιατί επαναλαμβάνω, μπαίνουν συνέχεια κόσμο στην παρέα και μπορεί έτσι να συστηνόμαστε από την αρχή. Εγώ φυσικά δεν θέλω το καλό του ΠΑΟΚ, αλλά από την άλλη, σε αυτό έχεις δίκιο. Δηλαδή, δεν μπορεί το Μυραλάς να μην τον καλείς και να καλείς τον Πασκαλάκη. Σε αυτό έχεις δίκιο. Από την άλλη, για τον Λουτσέσκου που είπες, θεωρώ σωστή την κλίση του. Εγώ προχθές, όταν το είπες, νόμιζα ότι. Πραγματικά δεν το πήρε χαμπάρι. Ναι, νόμιζα ήταν τις καλοκαιρινές αυτές που είχε κάνει. Μας το είπα, πάλι είναι, δεν το πήρε χαμπάρι. Σε κάποιο site της Ρουμανίας, νομίζω. Ναι. Και εκείνες ήταν σε ρουμανικό και αυτές ήταν σε ρουμανικό και οι δύο. Ναι. Εγώ θεωρώ δικαιολογημένη την κλίση του. Στο άλλο έχεις δίκιο. Του προπονητή του ΠΑΟΚ θεωρώ δεδομένη την τέτοια και θα ήθελα. Εγώ το αποσύρω, δεν είμαι ΠΑΟΞης. Θα περίμενα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να του τραβήξει το αυτάκι πρώτα του Λουτσέσκου, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πληρώνεται και ζει από λεφτά τα οποία πληρώνεις και εσύ, Τάσο. Διότι μέρος των εσόδων του ΠΑΟΚ εσύ τα δίνετε και εσύ. Δεν τα πληρώσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όχι, δεν λέω το πρόστιμο, ρε. Δεν λέω το πρόστιμο. Λέω μισθός του Λουτσέσκου. Ή έρχεται και μέσα από τα δικά σου λεφτά. Σαν οπαδός του ΠΑΟΚ πληρώνεις το διαρκές και. Δεν μπορεί να μειώνει έτσι την Ελλάδα και ιδιαίτερα με τις καλοκαιρινές του δηλώσεις. Αυτές δεν τις πήρε. Γιατί μείωσε την Ελλάδα. Ετοιμίωσε, ρε. Γιατί τι είπε την μείωση την Ελλάδα. Αυτά εδώ που γίνονται δεν έχουν γίνει στο τέτοιο. Εντάξει. Φυσικά. Άμα δεν έχουν γίνει, εφόσον θεωρεί, εγώ να πω ότι είναι έτσι όπως τα λέει. Εφόσον θεωρεί ότι αυτά που γίνονται εδώ δεν γινόταν στην τέτοια, να σηκωθεί, να πάει στη Ρουμανία και να δουλέψει σε μια ομάδα της χώρας. Έχει δικαίωμα σαν Ευρωπαίος πολίτης να δουλέψει σε όποια χώρα επιλέξει αυτός. Φυσικά έτσι, έχει και δικαίωμα. Δεν θα το υποδείξω ούτε εγώ. Λέω, ούτε εσύ, εφόσον αισθάνεται. Όπως δεν υποδεικνύει κανένα σε ένα και εμένα που θα πάμε και τα Όχι, κάνουμε. Φίλε, ναι, σωστό αυτό. Φυσικά έκανε κάτι. Είναι παραβατικό, θα τιμωρηθεί. Όχι, άλλο λέω. Εφόσον εδώ πέρα οι συνθήκες δουλειάς είναι χειρότερες από ό,τι στη Γερμανία του Χίτλερ, ας πάει στη χώρα του να δουλέψει που είναι καλύτερες. Ας πάει στη Ρουμανία, ρε φίλε. Την είδες τη δήλωση, ποιος ήταν ακριβώς. Εγώ λέω την καλοκαιρινή. Αυτή δεν, να μην λέω ψέματα, δεν την πήρα. Αλλά νομίζω κάτι ανάλογο έλεγε. Κάτι είπε για την ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ. Δεν συνέβησαν ούτε την εποχή. Κάτι ανάλογο είχε πει για το καλοκαίρι. Φυσικά και έχει άδικο, γιατί τη δωδεκαετία της ναζιστικής Γερμανίας, στο γερμανικό πρωτάθλημα, το ξαναείπα, το ξαναπώ άλλη μια φορά για να τα ακούσουν οι καινούργιοι φίλοι. Στο γερμανικό πρωτάθλημα, καμία ομάδα δεν μηδενίστηκε 2 φορές
ενώ δεν τελείωσαν τα παιχνίδια. Ούτε καν άρχισαν. Και στη μία κέρδισε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία. Και οι άλλες δύο ομάδες κέρδισαν την υπόθεση στα δικαστήρια. Ωραία. Φυσικά και έχει άδικο σε αυτό. Έπρεπε να πει κάτι πιο παραπάνω από αυτό. Γιατί στην ναζιστική Γερμανία, ωραία, ούτε καν στην ναζιστική Γερμανία έγινε αυτό. Ωραία, ακουγόμαστε και δύο. Κατά την άποψη του, ναι, Ρασβάνου Τσέσκου και, ναι, πάντα, ναι, κατά τη δήλωσή του, έτσι. Ναι, ναι. Για να μην παρεξηγηθούμε, okay, γιατί υπάρχουν και ακολουθολητές, έτσι, να ξέρουμε. Εντάξει, εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι ακούνε, είπαμε, μπράβο, και με τις μασκάλες. Δεν μας πειράζει, μπράβο, αυτό. Εσύ είπες την άποψή σου, εγώ είπα την άποψή μου. Εντάξει, ακούει ο κόσμος, okay, κρίνει. Παρακάτω, έχουμε την επόμενη. Αλλά κάποια στιγμή αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Πρέπει να αφήσουμε το, ναι, παρελθόν πίσω, όπως το έκανε αγωνιστικά και δεν έμεινε στον περσινό αγώνα ο Ρασβάνου Τσέσκου. Να, και μπήκε μέσα η ομάδα και κέρδισε δικαιότατα και κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα για την ολοκάθαρη και δίκαιη νίκη του ΠΑΟΚ. Έτσι πρέπει να. Αλλά, απέσω στον Λουτσέσκο. Βλέπω, αυτό το βλέπω ότι σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται, επειδή είναι κάτι που τον πείραξε, γιατί είχε στεφτεί η πρωταθλητή ο άνθρωπο. Ναι. Βέβαια, φυσικά δεν φταίνε μόνο αυτοί. Ναι. Για να τα λέμε και όλα. Φταίει και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Ο ίδιος, ναι, ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Ο οποίος δεν προστάτεψε ο ίδιος τον εαυτό του. Ωραία. Είτε αγωνιστικά, αν θέλεις, μέσα στο γήπεδο, είτε εξωαγωνιστικά, αν θέλεις, στα δικαστήρια. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν προστάτεψε τον εαυτό του. Ναι. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Ωραία. Θα απαντήσω. Πριν τον μάτς με τον Ολυμπιακό, mm-hmm, έκανα εδώ τις ασπρόμενες στην εκπομπή. Το θυμάμαι, το είπες, ναι, αυτό. Και βγαίνω και λέω, βάλτε δίχτυ. Ωραία. Όλη τη βδομάδα τι το πιο απλό. Βάλτε δίχτυ στα επίσημα. Τι πιο απλό. Τώρα που βλέπεις εκεί πέρα που βλέπαμε εμείς στο μάτς με τη τηλεόραση και είχε ένα δίχτυ, δεν ξέρω, ήταν σαν κουνουπιέρα, έπιανε τη μισή. Εκείνο τι καλύπτει, δεν κατάλαβα. Ποιο μέρος του είναι. Είναι μέσο προστασίας. Ναι, πού καλύπτει. Για τον μπάγκο το φιλοξενούμενο. Και πολύ δεξιά το είδα. Όχι, δεν είναι πολύ δεξιά, λάθος κάνεις. Αριστερά είναι. Ναι. Από την κάμερα και αριστερά είναι. Εκεί, ναι, που είναι οι φιλοξενούμενοι. Δηλαδή, ωραία, από το κέντρο του γηπέδου. Όχι, λέω στην οθόνη πώς φαινόταν, δεν ξέρω. Στο γήπεδο ξέρω πώς είναι. Εγώ όμως στο γήπεδο. Λογικά θα είναι στους φιλοξενούμενους. Ναι. Και είναι από πάνω από το σκέπαστρο. Κατεβαίνει κάτω, πέφτει κάτω. Κατεβαίνει μέχρι κάτω. Δεν εμποδίζει κανέναν οπτικά. Απλά τι έγινε. Εντάξει. Από τον αέρα, επειδή είχε. Μάζεψε λίγο. Όχι, κόπηκε. Σκίστηκε ένα μικρό κομμάτι. Και ήταν σαν να ήταν ψηλοδιπλωμένο. Είχε ένα, ναι, μικρό αυτό. Το, καλά, τώρα δεν νομίζω, ναι, να ξαναγίνει κάτι, γιατί σου το είπα και χθες τώρα μεταξύ σοβαρού και ασίου. Σοβαρό το θεωρώ. Mm. Ομάδα, ακόμη μέχρι και παοξίδες που βλέπαμε τα προηγούμενες δεκαετίες, κάτι μπουκάλιες, μαλαματίνες να σφινώνται εκεί στα κόνα και εκεί. Πιστεύω φέτος δεν έχει τέτοιο πράγμα, γιατί και από αυτό που πάθατε πέρσι και φέτος, εφόσον πας για πρωτάθλημα, δεν θες να ξαναπάθεις τα ίδια. Αλλά για να. Πιστεύω να μην δούμε και αυτά που βλέπουμε, ναι, στο Χαριλάο, έτσι. Ναι, στο Χαριλάο τι είδατε. Τι είδαμε. Ναι. Οι πυροσβεστήρες είδαμε. Πότε τα είδαμε. Με πυροσβεστήρες είδαμε να μπαίνουν κάποιοι, σωστά, μέσα στη φυσούνα. Σωστά. Την κουρουμπίλια είδαμε να ξαπλώνεται. Άσε, ρε, με αντικείμενο και να πάει στο νοσοκομείο. Την κουρουμπίλια. Δεν την είδα, εσύ δεν την είδες. Την κουρουμπίλια πήγε στο νοσοκομείο. Πήγε στο νοσοκομείο και γελούσε. Δηλαδή ο Όσκαρ του έπεσε να πούμε μισό ταμπον. Ακριβώς. Και πήγε η κουρουμπίλια, τι. Ναι, αλλά ποια είναι η διαφορά. Ποια είναι η διαφορά. Εγώ τιμωρήθηκα με την κουρουμπίλια. Εγώ δεν τιμωρήθηκα. Εγώ έχασα πρωτάθλημα. Ναι, αλλά εσύ λες ότι είναι άδικο. Εγώ λέω δίκαια τιμωρήθηκα. Εγώ δεν είπα ότι είναι άδικο. Γι' αυτό το φελό που πέταξε ένα άδειο ποτήρι, τη χτύπησε στον ποπό και έκανε την νεκρή. Φελό ονόμασε. Να μην το πετούσε ούτε αυτό. Και ανόητο, λέω αυτό μου πέταξε και το ρόλο. Ωραία. Άρα δίκαια τιμωρήθηκε. Αλλά θα χαρακτηρίσω και με αφέλεια την κίνηση το να μην μπει δίχτυ σε εκείνο το μάτσο. Αυτό, ναι, αυτό είναι διοικητικό δικό σου. Εγώ λέω. Πετάχτηκε κάτι. Βρε καθόλου. Εγώ στο λέω και τώρα. Το νεκρό έκανε. Δεν έχει σχέση. Μπορούσε φυσικά να συνεχίσει το μάτσο. Αλλά. Του έδωσε στην αφορμή. Ναι. Έκανε το ψόφιο κόμμα. Όχι, κάτι στο 24 είχε πεταχτεί τότε. Καλά, ναι, χαρτάκια είχαν πεταχτεί. Δεν ξέρω αν είχαν χαρτάκια, αν είχαν ξηραφάκια πάνω τα χαρτάκια. Εγώ θα σου πω γιατί υπάρχει και η ακουστική. Γιατί σου αρέσει αυτό και εν μέρει έχει ένα δίκιο οπτικό ακουστικό υλικό. Στο 3-2 που τον μνημονεύσαμε και χθες κάποιο φίλο, από τη θύρα 6 στον Καραλιόπουλο κοτρώνει και μάλιστα αυτό που του το πετάει φαίνεται και ποιο είναι η φάτσα του. Το 99 είναι, δεν είναι και πολύ μακριά. Στο κεφάλι το φαγητό κοτρώνει από τη θύρα 6. Όχι μάτσε δεν σταμάτησε, κοτρώνει, όχι πλαστικό, ναι, κοτρώνει. Ναι. Ποιο την έφαγε? Ο Καραλιόπουλος. Και τι έπαθε? Έπεσε κάτω, ήρθε το τέτοιο, έγινε αλλαγή, έφυγε και το μάτς συνεχίστηκε. Μάλιστα. Συνεχίστηκε, τίποτα, όλα καλά, χάσαμε 3-2, δεν πειράζει. Θέλω να πω ότι, και να κλείσω και να συνεχίσεις και μετά από και εγώ στατουάρι, ότι το ποδόσφαιρο το διέπουν κάποιοι κανόνες, καλός ή κακός. Δεν γίνεται όταν οι κανόνες είναι υπέρ μας να είναι όλα καλά, όταν είναι κατά μας να είμαστε αδικημένοι. Και προς τον Άρη το λέω αυτό και προς τον Πάο και προς όλους. Δυστυχώς. Αυτό δε που λέει ο Λουτσέσκου για να τελειώσω. Ότι εμείς το χορτάρι, δηλαδή με αυτή τη λογική. Αν τον πάρω εγώ και τους 11 παίκτες του Άρη, τους τον πάρω, τους δώσω περμαντολίνη. Ρε, από αυτά που δίνουν στα άλογα καμιά 4, μία ένεση, 2 κιλά και τρέχει και το άλογο από εδώ μέχρι την Κίνα. Παράδειγμα. Γιατί να μην το δώσω. Θα σου δώσω αυτό το παράδειγμα. Γιατί υπάρχει άνθρωπος
μέσα στην ομάδα σου που ναι. μπορεί να συμβουλευτεί κάποιον άλλον από τον Πειραιά και ναι. να σου πει τι σούπερ μαντολίνες και τι κρεμούλες νουτρίτσια υπάρχουν. Ωραία. Εγώ λέω. Ας τον Άρη. Κάτι ο Λαϊτάν θυμάσαι. Ωραία. Ε? Τον Λαϊτάν δεν έπαιξε ποτέ στον Άρη ο Λαϊτάν. Άλλο λέω. Ρε. Α, δεν έπεσε, δεν κρεμίστηκε μέσα στο γήπεδο. Α, ναι. Ποιο άλλο, ένα Σέρβος είχε κρεμιστεί μέσα στο γήπεδο. Ο Λαϊτάν καρδιά δεν είχε, δεν θυμάμαι κιόλα. Ναι. Αυτά. Εγώ λέω άλλο. Είχε κρεμιστεί μέσα στο γήπεδο. Του Ολυμπιακού. Πώς το λέγανε. Δεν το θυμάμαι, πραγματικά. Με πιάνει σαν διάβαση. Ναι. Ένα Σέρβος νομίζω ήταν. Δεν το θυμάμαι και εγώ. Έχει αρκετά χρόνια. Ο Κοβάσεβιτς. Κοβάσεβιτς. Ο Κοβάσεβιτς. Ναι. Ήταν με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Είχε. Και με τι ήταν. Ωραία. Λέω ότι για να το κλείσω. Ναι. Πες ότι. Για να βάλω τον Άρη, ρε παιδί μου, για να μην θεωρηθεί κανένας ότι λέω για άλλη ομάδα και πάω να προσβάλλει όλη ομάδα. Του ταΐζω όχι με σούπερ μαντολίνη, του ρίχνω 8 κιλά βενζίνη στο στομάχι και τρέχουνε. Όχι 10 χιλιόμετρα που κάνει ο μέσος ποδοσφαιριστής, 9 ως 10, τρέχουν 40 χιλιόμετρα το κάθε μάτς. Και κερδίζω όλα τα μάτς. Και στο τέλος με πιάνουν ντοπέ όλη την ομάδα. Έχω κερδίσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο όλα τα μάτς. Είμαι πρωταθλητής ή όχι. Είσαι πρωταθλητής. Α, είμαι πρωταθλητής. Ωραία, εντάξει. Είσαι πρωταθλητής. Εντάξει. Ωραία. Αλλά αυτό είναι μια διαφορετικότητα από αυτό που Δεν είναι διαφορετικά. Διέπει το ποδόσφαιρο κάποιοι κανόνες, Τάσο. Είναι μια διαφορετικότητα. Πέταξε στο τέτοιο, έκανε ο άλλος το ψόφιο κοριό. Ναι. Σωστά, μπορούσε να συνεχίσει. Μια χαρά ήταν. Φυσικά μπορούσε να συνεχίσει. Έκανε αυτό το. Λέω. Έκανε αυτό το ψόφιο κοριό. Μα γιατί... γι' αυτό σου λέω ότι δεν μου το κλέψαν μόνο. Ναι. Το έχασα κι εγώ από μόνο. Εσύ, διχτάκι όπως είπες. Εσύ, σαν απλός φιλάδρος, έκανε σκέψη. Οι άλλοι που πεζόταν το πρωτάθλημα, γιατί δεν την έκαναν. Άρα λέμε. Για να τελειώσω και να πεις αυτό που θέλεις. Διέπουν το ποδόσφαιρο κάποιοι κανόνες. Όταν τους παραβαίνουμε, δυστυχώς το timing ήταν άσχημο για σας. Ευτυχώς για μας, γιατί θα είχατε ένα πρωτάθλημα. Ναι, ευτυχώς να είναι καλά, τιμή και θα δόξα. Θα έχανε και η ομάδα της καρδιάς του Προέδρου. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, πέρα από αυτό όμως, μπορεί να βγει τώρα κάποιος από την ΠΑΕΠΑΟΚ και να σου πει: Έλα εδώ, ρε Ζάχο. Για πες μου, τι θα μου πει. Είδες εσύ να γίνεται κάτι επιλείψιμο. Ποιο? Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι, χτύπησε τον τέτοιο ένα στον νόμο, το χτύπησε το κεφάλι. Τι επιλείψουμε εννοείς. Όταν βγήκαν οι ομάδες, όταν βγήκε ο Καραπαπάς, όταν προκάλεσε ο Μυραλάς. Α, ναι, ο Μυραλάς έκανε ναι, αυτό. Έγινε κάτι, άναψε κανένα πυρσό, πετάχτηκε κανένα αντικείμενο. Όχι. Μεμονωμένα, όταν μπήκε λοιπόν ναι. ο Όσκαρ, αυτό εδώ πέρα ναι. ο Γκιόζης, πέταξε ένα ρολό από αυτά που πετιούνται εκατοντάδες μες στο Παλέντε Σπορ. Μες στο Παλέντε Σπορ από του φιλάθλου του Άρη. Έτσι, τον πέτυχε τον άλλον εδώ στον νόμο. Ναι. Κατάλαβες και έκανε τον πεθαμένο. Όπως είπες πολύ σωστά, ναι. αυτό ήθελε να κάνει. Αυτό περίμενε να κάνει ο Καραπαπάς, ο Θεοδωρίδης, ο Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός όλος, γιατί ήξερε ότι θα φάει ντόρτι. Γι' αυτό λέω ότι φταίει και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Κατάλαβες. Στην ΑΕΚ πιστεύω ότι δεν φταίει ο ΠΑΟΚ. Γιατί. Ωραία. Από τη στιγμή που έδειξε γκολ. Πάμε πίσω, βέβαια. Ο επόπτης. Ωραία. Και ο διαιτητής είναι γκολ. Αν το κατακύρωναν που ήταν. Εγώ δεν θα σου πω αν ήταν offside ή όχι. Για μένα είναι κανονικό γκολ. Για σένα είναι σίγουρο offside. Για μένα είναι offside. Ναι. Εγώ όμως θα σου πω ότι ο επόπτης και ο διαιτητής δείξανε σέντρα και οι δύο. Τελείωσαμε. Ωραία. Τελειώσαμε, είναι γκολ. Τελειώσαμε. Ωραία. Αν είχε VAR ναι. και το ακύρωνε, ίσως το δικαιολογούσα. Ναι. Ούτε VAR. Ναι. Για τι το ακύρωσε ο Κομίνης. Ας μπει το VAR. Πώς το ακύρωσε ο Κομίνης, μπορείς να μου πεις. Λοιπόν. Με ποιο κριτήριο. Θα σου πω για πήγε ήδη τη φάση. Ωραία, θα σου πω. Όταν πήγε ήδη τη φάση. Δεν ξέρω τι έγινε. Να σε ενημερώσω εγώ που ξέρω. Ήμουν εκεί. Όταν πήγε ήδη λοιπόν τη φάση, ήταν μέσα στα αποδυτήρια και είπε την Άκη: Βγείτε να παίξετε. Ναι. Γιατί είδε ότι είναι καθαρό γκολ. Και τότε άρχισε ο Δημητριάδες και η παρέα του, πέσαν και οι εντολές από τον Γατούλη. Ωραία. Δεν θα βγείτε. Τελειώσαμε. Ωραία. Κατάλαβε. Το όπλο το ξέχασε βέβαια, τελείωσε όλα αυτά το τέτοιο. Το ξέχασε. Δεν καταλαβαίνει, σου λέω. Ναι, κατάλαβα τι λε. Α το όπλο. Το όπλο δεν θα υπήρχε αν ο Κομίνης και ο Ποντίκης. Κρατούσε την αρχή του απόφαση. Ωραία. Είναι έτσι, δεν είναι. Θα έμπαινε δηλαδή ο Σαββίδης, τι είναι. Τι είναι, Χαϊβάνι, είναι να μπει μετά το 1-0. Όχι, αλλά σωστά, λάθος το ακύρωσαν τον γκολ. Όχι, για μένα σωστά το ακύρωσε τον γκολ. Λάθος το ακύρωσε. Σήκωσε το χέρι και πήγε. Γιατί έτσι. Σωστά, λάθος το ακύρωσε. Κάτσε, όταν παίρνει τον γκολ, τι δείχνει, σέντρα ή δεν δείχνει. Δείχνει και το ακύρωσε. Τι δείχνει. Όχι, το ακυρώνει. Το ακύρωσε, ρε. Πότε το ακυρώνει. Μετά πήγε, μίλησε με τον επόπτη. Πότε μετά, ρε. Και πώς μίλησε με τον επόπτη, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ρε. Και φίλε, γιατί μίλησα με τον επόπτη χωρίς να δω τη φάση, ρε φίλε, δεν τώρα. Ξέρω, δηλαδή. Βγουν, δεν ξέρει γιατί δεν σου συμβαίνει να ξέρει. Ενδοεπικοινωνίες δεν υπάρχουν. Τι ενδοεπικοινωνίες. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Έμαθε τι έγινε. Είπε ο ρεπόρτερ που ήταν από το συνδρομητικό. Φωνάζει, είναι offside, είναι offside. Τα ακούει ο τέταρτο. Ποιο ήταν, δεν θυμάμαι. Και το λέω τέταρτος για ξανά, ξέρω εγώ κάτι ακούγεται και τέτοιο. Εγώ λέω εκτές αυτού, πλέον θα σας αρέσει ναι. κιόλας αυτό που θα πω. Ναι. Ο διαιτητής δεν έχει κάτι ακουστικά. Ενδοεπικοινωνία, ναι. Αυτό δεν σου είπα. Ναι. Να βγουν το τι είπανε, αυτά καταγράφονται. Η ενδοεπικοινωνία να βγουν τι είπανε. Ναι, δεν γιατί μπορείς, δεν βγαίνει, δεν, είναι δεν, κρατικό μυστικό είναι. Δεν μπορείς θα βγουν να, τα συγγνώμη. Σου.
θα βγουν τα μυστικά του κράτους στους Τούρκους. Ναι. Να βγουν να τα βγάλουν. Γιατί δεν τα βγάζουν. Να βγει η ΚΕΔ και να τα βγάλει. Να τα βγάλει. Ναι, δεν μπορούν λοιπόν. Άρα... Καλά, εδώ δεν πήγαν στο δικαστήριο να καταθέσουν. Άρα... Αυτά θα κάνουν. Λοιπόν, εδώ χάθηκαν οι κασέτες από το Ολυμπιακό 89. Το δε, για να απαντήσω αυτό που είπε. Όχι, δεν με απάντησε το ερώτημά μου. Για ποιο. Πώς, με ποιο κριτήριο. Ακύρωσαν μετά 7 λεπτά τον κόλ. Είδε, πού το είδε. Επόπτης, δεν ξέρω τον είπα, το δεν είδε. Ξέρω ρε φίλε. Πού το είδε. Δεν ξέρω. Αφού αρχικά έδωσε γκολ, πώς το είδε. Δεν ξέρω ρε φίλε. Είδες εσύ να πάω να δω κανένα monitor. Δεν ξέρω. Monitor δεν υπάρχει. Ή κανένα βίντεο έχει στον εγκέφαλό του ο Ποντίκης. Το ξανασκέφτηκε ο υπόψης και τον είπα. Άσε, ρε φίλε, και... τώρα, εντάξει, δεν ξέρω ρε φίλε. Γελάνε και τα δάκρυα. Μα θες να απαντήσω κάτι που δεν ξέρω. Μα μπορείς να απαντήσεις αφού δεν ξέρεις με τη λογική. Με τη λογική προσπαθώ. Η λογική τι λέει, Ρεζάχο. Ότι όταν δεν δεις μία φάση που επαναλαμβάνεται. Ναι, σε αφήνω, ορίστε. Ναι, λέω. Ξαναλέω. Ότι το ακύρωσε καλός ή κακός. Θες κακός. Για μένα καλός. Εσύ κακός. Μετά από 3 λεπτά, 4, 5 το ακύρωσε. Πώς, με ποιο κριτήριο. Δεν ξέρω, ρε. Είναι τη φάση. Δεν... Αν δεν δεις τη φάση, πώς θα ακυρώσει, Ρεζάχο. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πώς έγινε. Α, δεν ξέρεις το. Εντάξει, okay. Εσύ ενώ εσύ ξέρεις 100%. Από τη μία λες καλός, κακός. Όχι, εγώ λέω καλός, λέω. Ξέρεις ή καλός, κακός. Για μένα λάθος πήγε στη σέντρα ο τέτοιος. Μάλιστα. Για μένα λάθος. Μάλιστα. Στο δε Ολυμπιακό, για να το τελειώνουμε. Δεν έχει λάθος, φίλε. Από τη στιγμή που πήγε σέντρα και ο ένας και ο άλλος είναι γκολ. Στο δε Ολυμπιακό. Και αφού είναι γκολ, δεν μπαίνει ο Σαββίδης μέσα. Δεν τιμωρείς. Στο δε Ολυμπιακό είπαμε. Μπορούσε να συνεχίσει φυσικά ο Ισπανός, έκανε το ψόφιο κοριό. Μην ξεχνάμε όμως, Τάσο, ότι ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα 15-20 χρόνια μπορούσε σε 3-4 τουλάχιστον φορές να εγκαταλείψει το γήπεδο σε πράγματα που γίνανε στην Τούμπα και δεν το έκανε ποτέ. Όχι μόνο δεν το έκανε, πήγαινε και μάρτυρα της υπεράσπισης του ΠΑΟ στις εκδικάσεις των υποθέσεων. Για πες ένα μάτσο. Πώς να πάω. Σε αυτό το μάτσο που έλεγε το 82. Ποιο? Στο 82 που είπα, σφύλα το να φύγουμε. Ποιο 82, το 1982. Όχι το 82. Στο 82ο λεπτό έλεγε μάτσο. Πότε, ποια χρονιά. Νομίζω είναι με τον Τάκολα. Στο 82ο λεπτό. Πότε, ρε φίλε. Δεν έγινε αυτό που λέω. Μιλάς. Δεν θυμάμαι χρονολογία, ρε. Συγγνώμη. Ζάχο. Τώρα μα αφήνει δηλαδή δεν έγινε αυτό που λέω. Δεν τελείωσε το μάτσο το 82. Δεν έγινε αυτό που λέω. Οκ, εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε αυτά για να μην το. Έχουμε δε διάλειμμα. Τι διάλειμμα, αν φτάσαμε 9.30. Τι 9.30, παρά 25. Παρά 25. Έχω να πω και εγώ. Έχω να πω και για Γκάμα και για το διαιτητή. Εσύ έχεις. Για τον Ελβετό είπες, πήγες να πεις. Έχω τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου που είναι καυστική της ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεν το πούμε τώρα, φίλε. Α, μετά να πράσουμε, έχουμε να σας πούμε ποιος είναι ο Ελβετός διαιτητής. Θα πούμε στοιχεία για τον διαιτητή που θα σφυρίξει το Ολυμπιακό σε. Ναι, έχει αυτό που θα σας πούμε. Θα σας πούμε το ποσό που τιμωρήθηκε η ΠΑΕΠΑΟΚ για το μάτσε. Ένα υπέροχο ποσό με την ΑΕΚ. Και φυσικά θα σχολιάσουμε και το. Θα σχολιάσω και το διαιτητή του Μπρουνό. Και το διαιτητή και για τον Μπρουνό Γκάμα θέλω να πω. Και για το χθεσινό μάτς και για το μάτς του Ολυμπιακού. Σωστά, όλα μαζί και αμέσως μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές στο 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 3 και οκτάρια και. Εσύ. Είπαμε, ντροπαλούλιδες. Και όσοι κρυφακούτε, δεν είναι κακό. FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Μην τσατίζεστε, αφού κρυφακούτε. Δεν είναι κακό. Τι να κάνουμε. Αλλά επίσης κακό και δεν είναι και να πείτε ότι εντάξει, κουστάρουμε να ακούμε. Γιατί κακό είναι. Δεχτείτε το. Δεν κατάλαβα. Όχι, σήμερα γνώρισα ένα στην Πηλαία. Θα σου πω ότι έγινε. Λοιπόν, Αριανό. Αριανό. Άντε να σου πω στο διάλειμμα τώρα. Έγινε. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Σε το έβαλε το κομμάτι. Ναι, αυτό είναι. Θυμίζει... Το έπαιζα στην αρχή τη εκπομπή. Τι σου θυμίζει. Σουηδή είναι αυτή. Από τον Βέρμπλουμ. Σαν να μπαίνει σε κέντρο αισθητική για να κάνει. Για να κάνει νύχια από μαντικιούρ, πεντικιούρ να πει. Α, είσαι καλά. Τι λέει, Γιάννη, τι λέει αυτό. Να πω ρε φίλε τώρα, πλάκα κάνει. Κάτρελο, είσαι κομματάρα είναι. Τι κομματάρα, κοιμάσαι με αυτό. Dream State. Πώ? Dream State, ευελούσιο. Dream είναι όνειρο. Το άλλο τι είναι. State. Τι είναι το State. State είναι η πολιτεία κανονικά. Τώρα Dream State, πολιτεία. Εγώ ξέρω τη μεθυσμένη πολιτεία που έπαιζε η Αλεξανδρία, πώς τη λέγανε. Νόρα Βαλσάμι. Πώς δεν έπαιζε η Αργυράκη. Νόρα Βαλσάμι, το βλέπαμε. Μικρή μα αρέφη. Γιατί είσαι μικρότερο, εσύ. Δεν είναι μικρότερο. Ένα χρόνο μικρότερο. Πόσο? Ένα. Για βάλε κάτι παραπάνω. Ενάμιση. Για βάλε κάτι παραπάνω δεν βάζω. 68 δεν είσαι. 68 είμαι. 70 είμαι εγώ. Πόσο είσαι. Πόσο είναι. 70 ποιο μήνα. Μάρτιο. Ενάμιση, τι είπα εγώ, είμαι Σεπτέμβριο. Πότε? Σεπτέμβριο. 68 Σεπτέμβριο. Ναι. Γιάννη, κάνε τον υπολογισμό. Όχι, ρε φίλε, εγώ λέω 68. Τρεις μήνες μέχρι τα Χριστούγεννα και άλλοι τρεις μέχρι το Μάρτιο, 6. Εντάξει, τι να κάνω. 1,5 χρόνο ξεστήμα. Τίποτα δεν είναι. Σκέψου να μείνε 1,5 χρόνο ακόμα στη Β' Εθνική. Ωραία, μπράβο, ρε, την έριξε. Τι το βαρμάκι το έριξε. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε. FM κενό.
σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Μετά τις 9 θα ανοίξουμε γραμμές, παιδιά. Ναι, έτσι κι αλλιώς 9 παρά 10 να πούμε 2-3 πραγματάκια. Έχουμε αρκετά θεματάκια να αναλύσουμε. Μετά τις 9, όλοι οι φίλοι που γουστάρετε εδώ να πείτε τα δικά σας, ή αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε με τα λεγόμενά σας, θα τα θυμάστε. Εδώ θα είμαστε 2-3-10-2-87. Και 3 οχτάρια θα είναι. 69-45-287-3 οχτάρια. Έτσι ακριβώς. Και πάμε σε αυτό που λες για τον Ελβετό. Να πω και εγώ για τον δικό μας και ένα τσισκολιάκι για. Θα πούμε λίγο τους διαιτητές για τα μάτς πρωταθλήματος της Κυριακής για ΠΑΟΚ και Άρη. Κυριακή 8.30 είναι ο ΠΑΟΚ, νομίζω. 8. Και ο Άρης. Ο Άρης 7 και 4 νομίζω. Κυριακή. Είναι. Κυριακή πρέπει να είναι. Όχι, πρέπει είναι μαζί Κυριακή. Θα πέσουνε. Εντάξει, γιατί κακό είναι. Θα πέσουν μαζί κάποιοι. Θα μπε Σούπερ Λίγκ. Πώς γίνει αυτό, αλλά φίλε. Θα σου πω, δώσε μου. Κάτσε, εσύ στην κρατική θα σου δείξει. Ναι, τι σχέση έχει αυτό. Όχι, γιατί άμα ήταν το συνδρομητικό δεν μπορεί να πέσουν μαζί τα δύο μας. Όχι, βέβαια, γι' αυτό ακριβώς. Περίμενε λίγο, θα σου πω. Σούπερ Λίγκ. Δώσε μου το site Σούπερ Λίγκ. Αρχική σελίδα Σούπερ Λίγκ. Πες εσύ αυτά που θέλεις και θα το βρούμε. Λοιπόν. Ποιο πατάω εδώ, γιατί δεν το εσύ το είσαι καλό. Εκεί που είσαι στο μενού. Εδώ. Πάνω δεξιά, δεξιά. Δεξιά πάνω και εδώ, εδώ το μενού. Εδώ μενού. Μενιού. Εδώ. Πρόγραμμα. Ωραία. Πες εσύ αυτά που θέλεις και θα σου πω εγώ. Ο Ελβετός Σαρέρ θα σφυρίξει στο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής στη μητέρα των μαχών στο Καραϊτάβλη. Από τη στιγμή που έχει χαθεί κάθε εμπιστοσύνη στην πλειοψηφία των Ελλήνων διαιτητών, μετά το Φιλανδό Γκεστράνιους στον ντέρμπι με την ΑΕΚ, σε αυτό με τον Ολυμπιακό ορίζει και ο Ελβετός Σάρερ. 30 ετών, διεθνής, από το 2015 είναι διεθνής. Έχει σφυρίξει φέτος το δεύτερο προγραμματικό του Champions League το παιχνίδι Ρόζεμπορκ με τη Celtic. Επίσης είναι διαιτητής στο Καϊράτ Σίγμα, Ολομούτ στα προγραμματικά του Europa League. Τελευταίο του παιχνίδι είναι στο ελβετικό κύπελο στις 16 Σεπτεμβρίου στην εκτός έδρας νίκη της Ιόν επί της Λοζάνης. 0-1. Διπλό το έβγαλε το παλικάρι. Διπλό το έβγαλε, να ξέρετε, το τελευταίο μάτς. Κατάλαβα. Άσε, μη χωνάω στο τελικό. Βοηθή του θα είναι. Χτυπά ξύλο. Χτυπά ξύλο, πάει το ακουστικό. Πάλι πλατάνη. Βοηθή του θα είναι επίσης, λέει, Ελβετή, Ιωσίποβιτς και Ζονγκάι. Τέταρτος θα είναι ο Διαμαντόπουλος. Ο οποίος Διαμαντόπουλος είναι ο διαιτητής μαζί με τον Αλεξέα που δεν είδανε το πέναλτι του Ζαμπά με τον Όφη. Δηλαδή ένα λεπτό, άμα τραυματιστεί, εγώ νόμιζα και ο τέταρτος ξένος είναι. Δηλαδή άμα τραυματίζεται, ρε φίλε, ξέρω εγώ, μια θλάση παθαίνουν διαιτητές. Πώς παθαίνουν οι. Ναι. Αυτό πραγματικά δεν το ήξερα. Παθαίνει μια θλάση, χτυπάει, ξέρω εγώ. Θα μπει Έλληνας. Ο Διαμαντόπουλος. Ωραία, τι γέλιο θα κάνουμε. Ο Διαμαντόπουλος είναι αυτός που με τον Αλεξέα μαζί, τον επόπτη, δεν είδαν το πέναλτι του Ζαμπά. Στο μάτι τον Όφη. Παρατηρητής διαιτησίας ο Ισπανός Φερνάντο Μαρίν Χουάν Αντώνιο Ορτέ Πικουλίνο Ορτίθ. Χωσέ Πικουλίνο Ορτίθ. Φερνάντο Μαρίν Χουάν Αντώνιο Χωσέ Πικουλίνο Ορτίθ. Αυτό. Ναι, είπες καμιά 12 ονόματα. Τα τρία βγάλετε τα και θα το δείτε. Λοιπόν, θα το υπόλοιπο. Εμένα πάντα τουλάχιστον. Σε ποιον έχετε δει? Θα σου πω τώρα. Μας... Τι είναι αυτό το Κουμπαράκης. Τι είναι αυτό το πουλί. Δεν ξέρω. Δεν το βλέπω και πολύ νέο τον βλέπω τον Κουμπαράκη. Θρακιώτης. Θρακιώτης. Από το σύνδεσμο Θράκης, δεν σημαίνει ότι είναι από τη Θράκη. Γιατί οι διαιτητές, ξέρεις, κάνουν και αλλάζουν και ενώσεις. Για να το δω λίγο το πρόσωπο. Αυτό είναι, φίλε. Θα μου πει και ο Ελβετός 30 χρονών. Είναι υπόψη. Έχω την εντύπωση. Έχω την εντύπωση ότι τον έχω δει στα σούπερ μάρκετ Αρβανιτίδης. Στην Τούμπα αυτό. Ειλικρινά σε μιλάω. Γιατί πήγαινα πάρα πολλές φορές. Είσαι μεγάλη. Τώρα. Εντάξει, φοράω και τα γυαλιά. Μπορεί να ναι, έχω σωστά την εντύπωση όμως ότι εμφανισιακά τον έχω πετύχει πολλές φορές δηλαδή σε σούπερ μάρκετ Αρβανιτίδη. Αρβανιτίδη, όχι Καρυπίδη. Νομίζω Καρυπίδη. Αρβανιτίδη, άρα θα μας φάξει δηλαδή. Ώστε. Αρβανιτίδη με τον Καρυπίδη. Όχι, έχουμε... θέλω να πω ότι ο άνθρωπος σίγουρα ψωνίζει από σούπερ μάρκετ και όχι από λαϊκές και αγορές τέτοια. Έχει λοιπόν, ο Στέφανος Κουμπαράκης από το σύνδεσμο Θράκης, ο διαιτητής του αγώνα. Ανάμεσα στον Άρη και στον Αστέρα Τρίπολης. Κυριακή 7 η ώρα, εσύ πέσει 8.30. Τελειά, στο είπα. Ναι. 7 ο Άρης, 8.30. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Μισή ώρα μετά. Πρώτος, ένα τεταρτάκι θα πρώτος βοηθός, ναι, εντάξει. Πρώτος θα είναι ο Σπυρίδων Βασιλόπουλος. Δεχόμαστε τέτοιο επίθετο για υπόπτη. Απίστευτο. Τι έχει. Το Βασιλόπουλο. Το Βασιλόπουλο, όχι. Για το δημοσιογράφο του Πάου. Λέω. Καλό άνθρωπο. Εγώ δεν είπα ότι είναι κακό άνθρωπο. Εξαιρετικό κύριο. Όταν ακούς Βασιλόπουλο, το μυαλό σου πάει σε Παοξή. Δεν μπορεί να λες Βασιλόπουλο. Ενώ άμα το λέγανε Τσαλτίδη, εκείνα δει που τα πήγαινε. Δηλαδή, άμα εσύ ακούσει. Συγγνώμη, ρε Τρέγια. Συγγνώμη, αν έλεγε τώρα του επόπτε την άλλη εβδομάδα, δεν ξέρω που παίζει. Με ποιον παίζει. Παίζει με την Ξάνθη, ξέρω εγώ.
και ακούσεις επόπτης όπως είπες Τσαλτίδης. Ναι. Τι θα πεις, θα πεις τίποτα. Θα πω, θα πάω στην Παναγία Δέξια και θα κάνω μέρα νύχτα λιτανίες. Και εγώ το ίδιο είπα. Γιατί και κάποια σχέση θα έχει. Τότε... Απλά το Τσαλτίδης με τον Βασιλόπουλος είναι μέρα με τη νύχτα. Ο Βασιλόπουλος έχει πολλούς. Έχει τα σούπερ μάρκετ. Εντάξει. Και άλλο σούπερ μάρκετ. Άμα και άλλο σούπερ μάρκετ. Πώς το λέτε τώρα. Μα κυκλώσαν τα σούπερ μάρκετ. Πρώτο βοηθό. Α, είναι ο Βασιλόπουλος. Από το σύνδεσμο Εύρου. Δεύτερο ο Βασιλόπουλος. Ο Χρήστος Τζόρτζιος. Από το σύνδεσμο Θράκης και τέταρτος ο Κωνσταντίνος Κοτσάνης από το σύνδεσμο Δράμας. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για όλες τις περιοχές που αγαπά τον Άρη. Δράμα, Εύρος, Θράκη, τέλος πάντων. Υπάρχει και καμιά περιοχή σας αγαπάνε. Έλατε. Και εσείς. Όπου και να πας σε κράζουμε. Εσείς είστε πολύ αγαπητοί. Ιδίως στα κατσάβαλα στα χωριά. Εσείς πολύ αγαπητοί είμαστε. Λοιπόν, θα τον δούμε. Εντάξει, τώρα πέραν του χαρτολογώντας εδώ τις πλάκες που κάνουμε τον Τρέγια. Θα τους δούμε και τον, πώς τον είπε, Σίρερ, Άλαν Σίρερ. Σάρερ, βρε, το Σάρερ, ίδιο τι είναι. Σίρερ, Άλαν Σίρερ. Κατσίκι, Σάρερ. Λοιπόν, και ο Κουμπαράκης, ο Άλαν Σίρερ στο Καραϊσκάκι και ο Κουμπαράκης. Πρώτη φορά το βλέπω, στον, με κόψουμε την πλάκα, πρώτη φορά τον ακούω τον κύριο. Το Κουμπαράκη, εντάξει, Κουμπαράκη. Νέος φαίνεται, από τα μούτρα θα τον κρίνουμε. Τα μούτρα σου λέω, πρέπει να τον έχω δει σε Αρβανιτίδη στη Στούμπα κιόλα. Ήμουν σίγουρο στη Στούμπα, δεν μπορούσα να σου πει. Εκεί που είναι οι υπάλληλοι απλήρωτοι, από εκεί ξεκίνησε. Είναι απλήρωτοι. Ακριβώς στην Στούμπα είναι απλήρωτη, περίεργο πράγμα. Λοιπόν. Απλήρωτοι από το σούπερ μάρκετ του κυρίου Καρυπίδη. Όχι από την Στούμπα, μην τα παρεξηγήσω. Στην Στούμπα κανείς δεν είναι πλήρωτος. Και τα δέντρα είναι πληρωμένα. Λοιπόν, πες μου ρε. Δεν κάτι ξέρω ρε, πού να ξέρω. Υπάρχει καμιά οικονομική ατασταλία για τον ΠΑΟΚ. Όχι, ατασταλία άλλο είναι. Άλλο. Λοιπόν, αγωνιστικά έχεις να πεις τίποτα, γιατί εγώ θέλω να πω για αυτό που έγινε με τον... Πες, γιατί χθες είπαμε πραγματικά το ότι ο τραυματισμός του Μπρούνο Γκάμα τον αφήνει από 15-20 μέρες έξω, μας έφερε έτσι μια ψιλοαναστάτωση, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Άρης από τη μέση και μπροστά έχει πάρα πολλούς ικανούς παίκτες. Ίσως, όχι καλύτερα, ίσως να ήταν καλύτερα, όχι βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι στην ευχέρεια του προπονητή του Ερέρα να κάνει ένα-δύο πραγματάκια που μπορεί να τα έχει στο μυαλό του να τα κάνει αργότερα. Παραδείγματος χάρη, αναγκαστικά και μην πλέον ο Σιώπης, θα ξεκινήσει εντεκάδα. Θεωρώ, αν ήμουν εγώ, τι θα έκανα. Πάντα η οπτική μου γωνία είναι αυτό, ότι αν ήμουν εγώ ο πρόεδρος ή προπονητής, θα έβαζα Σιώπη και τον Μπάσα δύο αμυντικά χαφ. Μπροστά θα άφηνα το Μαρτίνεθ που πρέπει να παίξει. Ακόμη και αν δεν είναι 100% έτοιμος, το θέλω στην αρχή να τους κάνω 1-0, αν μπορώ και 2-0 ημίχρονα, αν γίνεται. Και μετά ας βάλει κάποιον άλλον. Αν δεν μπορεί, γιατί μου λέει ο άλλος Ζάχο, δεν μπορεί, λέει, 90 λεπτά να βγάλει ακόμη ο Μαρτίνεθ. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι ένα μήνα και στην ομάδα, γιατί δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Και αν δεν μπορεί να βγάλει 90, 45. Άρα, τα δύο σκυλιά του πολέμου, ο Σιώπης και ο Μπάσα, να κόβουν ό,τι περνάει και ελεύθερο μπροστά τους το Μαρτίδε να φτιάχνει, να δημιουργεί και γιατί όχι να σκοράρει. Τώρα η τριάδα μπροστά μπορεί και να κάνει και εκεί πολλά πράγματα. Έχει παίκτες και ο Ντιγκινή μπορεί να παίξει στη μία πλευρά και από την άλλη ο Γκαρσία και να αλλάζουν. Και στη μέση μπορεί και το Γιουνές να βάλει. Έχει επιλογές. Επαναλαμβάνω ότι μπορεί να μας έφερε στεναχώρια στην αρχή που ο Μπρούνο Γκάμα θα είναι για δύο, μπορεί και τρεις εβδομάδες έξω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άρης στερείται λύσεων. Ειδικά μέση και μπροστά έχει πάρα πολλές λύσεις. Αυτή είναι η δική μου τέτοια. Πιθανόλογο τώρα δεν είμαι ούτε ο Πάκο Ερέρα, ούτε στο μυαλό του είμαι, ότι τη σκέφτεται τι κάνει. Λέω τι θα έκανα εγώ. Φυσικά. Δεν είμαι ο προπονητής του Άρη, είμαι απλό ένας φύλαθλος. Εσείς κύριε Τρέγια. Και για να πάμε και στο διάλειμμα, να ανοίξουμε και τις γραμμές σιγά σιγά. Εσύ αγωνιστικό, τι έχεις, το είπες αυτό. Να πούμε λίγο το πρόστιμο. Ναι, το βαρύ πρόστιμο. Με πρόστιμο ύψους 73.000 ευρώ και 73.500 ευρώ, τιμώρησε η Πειθαρχική Επιτροπή της Super League την ΠΑΟΚ. Έφεση την βάζει ο ΠΑΟΚ. Βαρύς έπεσε ο Πέλεκης. Στον ΠΑΟΚ, καθώς επέβαλε υψηλό πρόστιμο στην πλευρά του κεφάλου για το εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το ύψος του προστίμου έρχεται στις 73.500, με τις 60.000 να είναι για το άναμα των Πυρσών. Υψηλό πρόστιμο, γιατί η UEFA ξέρει τι είχε βάλει με την Μπενφίκα, έτσι, τι πρόστιμο στον ΠΑΟΚ. 5.000. Στην Ελλάδα 60. Η UEFA 5 στην Ευρώπη, είναι η πιο φτηνή η Ευρώπη. Εντάξει, θα γίνει η έφεση από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Απλώ τα μισά, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Αυτό, απλά αναφέρουμε ενδεικτικά το ποσό. Ωραία. Που τιμωρείται ο ΠΑΟΚ. Να διαβάσω κάποια μηνυματάκια, το ένα σε αφορά κιόλας, είναι από τον φίλο μας τον Νίκο τον Μπουγάτσα. Ναι. Λέει, μητέρα των μαχών,
και έχει καμιά 1800 χαχαχαχα. Το ξέρουν, λέει, οι Ολυμπιακοί αυτό. Πες στον Τάσο. Ναι. Ναι, έτσι ας, μας πει, ας μας πει ο φίλος μας ο Νίκος ποια είναι η μητέρα του Μαχών. Ποια είναι η μητέρα του Μαχών? Μήπως είναι το Άρης Βυζάντιο κοκκινοχώματος? Ο Μιχάλης. Φίλε Ζάχο, πες στο φίλτα του Τρέγια ότι στη Γερμανία του Χίτλερ μπορεί να μην πήρε κάποια ομάδα μείον τρεις, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι η αγαπημένη ομάδα του Χίτλερ, η Σάλκε 04, πήρε 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα την εποχή του Χίτλερ και από τότε δεν ξαναπήρε. Ναι, άλλο λέει το... ο φίλος, άλλο αυτό που λες, φίλε Μιχάλη, άλλο αυτό που είπα εγώ. Και άλλο αυτό που είπε ο Λουτσέσκο. Έτσι, εγώ το είπα χαριτολογώντας για να διακομωδήσω αυτά που είπε ο Λουτσέσκο. Και, το μου διορθώνει εδώ το φιλαράκι ο Γιώργος από την Αθήνα, ένας φίλος. State ίσον κατάσταση, δηλαδή ονειρική κατάσταση, το dream state. Ωραία, τι έγινε, δεν ήξερες τι σημαίνει εσύ? Δεν έχω lower, φίλε. Είναι το μόνο που έχω μετανιώσει ζωή μου. Ναι. Πήγα 4-4,5 χρόνια όταν ήμουν στο δημοτικό τότε, πέμπτη δημοτικό ήμουν. Ναι. Μας στέλνανε οι γονείς μας στα αγγλικά. Πήγα 4-4, γιατί τότε σε 6-7 χρονιά δεν έπαιρνε. Εσύ πήγαινε στη Λέσχη. Όχι, τότε δεν έπια Λέσχη. Θα σου έλεγα που πήγαινε, αλλά και χάρη. Χαρτοπαικτική Λέσχη. Ναι. Μόνο άρεσε και Λέσχη. Πήγα 4 χρόνια και τα παράτησα. Είναι το μόνο που έχω μετανιώσει ζωή μου. Δεν τελείωσα τα αγγλικά, α πούμε. Βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά, αλλά τώρα τρέχει να ανοίξω βιβλίο και να διαβάσω, ούτε για Άρη μπορώ. Κοίταξε, όχι να διαβάσω για αγγλικά. Εγώ στα 42. Στα 42 μου το πες. Έκατσα και πήγα 3 χρόνια και πήρα. Είσαι γι' αυτό αξιέπαινος. Πήρα αυτό. Πολιτήριο. Είσαι αξιέπαινος. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω. Με ειδικότητα. Πρόσεξε. 3 χρόνια. Εγώ για να διαβάσω τώρα πλέον. Και βιβλίο που δεν. 4-5 βιβλία έχω διαβάσει ζωή μου. Πρέπει να έχει οθόνη μπροστά μου. Δηλαδή να είναι στο διαδίκτυο. Δεν μπορώ να διαβάσω. Ναι. Να γυρίζω σελίδα. Δεν ξέρω πώς είναι αυτό. Ψυχολογικό είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν μπορώ. Μάλιστα. Άμα μου το βάλεις εδώ σιγά σιγά μπορεί να το καταφέρω. Βιβλίο έτσι να γυρίζω σελίδες δεν μπορώ. Καλά, άμα θα κάνεις μπορεί να μου θυμίζει. Τι να κάνω. Άμα θα παντρευτείς και κάνεις κανένα παιδάκι, ναι, και γίνει 5 χρονών αυτό... και 6 και πάει σχολείο. Αυτό είναι άλλο. Και σου λέει μπαμπά, έλα με διαβάσεις. Αυτό είναι άλλο. Άμπρα, μην γυρίζεις οι σελίδες. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Σου λέω ούτε για Άρη πλέον. Δηλαδή, αν μου πεις πάρε αυτό το βιβλίο του Άρη, διάβασε. Η μητέρα σου ακούει. Η μητέρα σου ακούει. Αν ακούει την εκπομπή τώρα, ναι, όχι. Ναι. Γιατί? Γιατί αν άκουγε και. Που είπα να παντρευτείς να κάνεις κανένα παιδάκι, όλο και ένα τραπέζι κούτρα θα τρώγα. Άχι, άχι, εντάξει. Πες τον Τασούλη να φτιάξει. Περάσε, ναι. Θα σου το έλεγε. Μπράβο, Τάσο, μπράβο. Πες τον, να είναι πρόκοπο. Καλά σε λέει, Βεγαϊδούρη, φτάνει. Εντάξει, ρε, εσύ. Φτάνει. Φτάνει, κρεπάλι δηλαδή, στα γούστα είσαι. Έχουν στα ταξίδια είσαι, στου καφέδε είσαι, τι διακοπέ σου. Ποιο μα το έλεγε. Περιζήτη το Σεργέννη είσαι. Έχει θαυμάστε. Εγώ και ο Ριτ. Δεν ξέρω, ρε φίλα, είσαι και ο Ριτ. Βλέπω γυναικείο πληθυσμό. Είναι προ την πλευρά σου τώρα, είναι γνωστέ σου, είναι φίλε σου, κάποιε είναι σχέσει σου, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι και ωραίε κοπέλε και πολλέ πληθυσμιακά είναι δίπλα σου. Το τρένο του γάμου έχει περάσει για μα. Περάσει τώρα τον πρόλογο. Τώρα ξεκινάει η ζωή να βγει. Βέβαια, έχει μια 25ετία γεμάτη. Α, 50 είσαι μέχρι τα 75. Μετά στα 76 να κάψω κάσα δηλαδή. Όχι, ρε φίλε, από τα 75 και μετά έτσι, μέχρι τα 85 που είναι η θνησιμότητα. Ναι. Έτσι, μέχρι τα 85 έχει ανέβει η θνησιμότητα του ανθρώπου. Το προσδόκιμο είναι ζωή. Ναι, δηλαδή από τα 85 και μετά και να πάθεις κάτι, λες, ας το κουραστεί. Μετά το 85, είμαι δόξα τω Θεώ, καλά πήγα και 85. Έτσι. Φυσικά. Η ζωή είναι γλυκιά και 112 να είσαι, λες αμά να ξημερώσει αύριο, έτσι δεν το συζητάμε. Προς Θεού. Ανάλογα πώς είσαι. Τώρα πάμε σε άλλο. Μ' αρέσει αυτό όταν η συζήτηση πάει έτσι για άλλο. Όχι. Ανάλογα πώς είσαι. Αν είναι να μην μπορείς να. Καλά, αν είσαι κρεβατωμένος. Ναι, εντάξει. Οπότε άστο να πάει. Λοιπόν, όλος ο κόσμος να είναι ωραία, καλά. Πολύ, πολύ ωραία συζήτηση πιάσαμε, ρε Τρέγια. Πέμπτη βράδυ. Και οι φίλοι μου μας ακούνε και οι πιο μεγάλοι σε ηλικία. Νομίζω ότι συμφωνούν σε αυτά που λέμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Αμέσως μετά ανοίγουμε τις γραμμές. Το 2310-287 και 3 οχτάρια. Δικό σας όπως και το 6945-287-3 οχτάρια. Και οι ντροπαλούλιδες, οι φίλοι μας, αυτοί που θέλουν να μας ενημερώσουν ή να σχολιάσουμε μηνυματικώς. FM κενό, σχόλιο μήνυμα, κάποια ερώτηση, παρατήρηση ή ενημέρωση για την εκπομπή. Και στείλτε το στο 54526. Εντάξει, ένα 20 έχει το μηνυματάκι. Σιγά το πραγματάκι. Μια χαρά. Και FIPA, έτσι. Μέσα και χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Εδώ θα είμαστε, κάνουμε το δεύτερο break, επανερχόμαστε 23, 10, 2, 7 και 3 οκτάρια, δεν νομίζω μας πάρει και κανένας, αλλά το λέμε έτσι ενδεικτικά να υπάρχει. Διάλειμμα Ιωάννη Ζάτση και ερχόμαστε.
Φυσικά όταν βάζει ο Τρέγιας να πούμε κομμάτια, ξυπνάει λίγο και ο κόσμος. Να μάθει το λίγο, ρε, Γιαννάκη. Να, με κάνετε να πούμε εδώ φιάσκο με το φιλαράκι σου, το Τρούνι και κύριε Ζάτσι. Τι γίνεται, ρε. Συμμαχία, βλέπω, συμμαχία. Εδώ υπάρχει ένα έρωτο. Βλέπει ο άνθρωπος. Βλέπει. Ακρίνει μουσικέ γλώσσε. Λοιπόν, 23-10-2-87-3 οχταράκια. Οι γραμμές πλέον είναι δικές σας. 69-45-2-87-3 οχτάρια. Όπως και FM και ενώ το μήνυμά στο σχόλιο σας στο 54-5-26. Έχουμε γραμμή. Έχουμε... Πάμε. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Έπεσε ο φίλος. Να σηκωθεί και να ξαναπάρει. Ναι, ας ξαναπροσπαθήσει. Λοιπόν. Αρνούμε να αφήσω μόνο του τον Ρασβάν. Ο υπεύθυνης επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο Κυριάκος, πέρασε στην αντεπίθεση με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις και αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στη Ρουμανία, το οποίο αποτέλεσε θέμα συζήτησης τις τελευταίες μέρες και αποτέλεσμα υπήρχε να κληθεί από τον κύριο Σιμιτζόγλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οποίος άσκησε δίωξη κατά του προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας τώρα της ΠΑΕΠΑΟΚ Κυριάκος, από τη μεριά του πήρε θέση μετά τα τελευταία γεγονότα και αναφέρει: αρνούμε να αφήσω το Ρασβάν μόνο του. Κάνω μία δική μου δήλωση. Και λέει η δήλωση του Κυριάκου: η σφαίρα σε επιστολή στον πρόεδρο Ομοσπονδίας. Η ανατίναξη μαγαζιών ποδοσφαιρικών παραγόντων. Η ακύρωση αγώνα για ρολό ταμιακής. Η ακύρωση γκολ πρωταθλήματος 7 λεπτά μετά από τη στιγμή που ήδη οι άνθρωποι το μέτρησαν. Το ατιμόρυτο ψέμα για να μην ξαναξεκινήσει ένας ακόμη αγώνας που διακόπηκε για εισβολή παράγοντα μετά το παραπάνω. Η επιβολή ποινής σε δύο διαφορετικά πρωταθλήματα για το ίδιο αδίκημα. Η αγνόηση προκλητικών χειρονομιών και δηλώσεων όλων, εκτός αν προέρχονται από τον ΠΑΟΚ, όλα τα παραπάνω θυμίζουν λίγο Σικάγο την εποχή της ποτοαπαγόρευσης ή όχι, αναρωτιέται ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ Κυριάκος Κυριάκου. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Να σου πω την αλήθεια χωρίς πλάκα. Κοίτα, διάβασα τα μισά πριν έρθω. Μισό λεπτό θα κάνω. Ναι. Η σφαίρα σε επιστολή στον πρόεδρο Ομοσπονδίας. Δεν στάλθηκε στον κύριο Γραμμένο? Ναι. Νομίζω μια σφαίρα συστημένη. Στον δικό μας άνθρωπο, ναι. Δικό σας είναι άνθρωπος, στην Αριανάκη. Όχι, αυτό το είπε ο κύριος Σαββίδης. Ναι. Το είπε. Το είπε. Δικός μας άνθρωπος. Η ανατίναξη μαγαζιών ποδοσφαιρικών παραγόντων. Αυτό έγινε. Του Κωνσταντινέα ήταν. Ναι, ο Φούρνος. Σούτια δεν έφαγε τελευταία. Πιο παλιά βέβαια. Ναι. Ναι. Η ακύρωση αγώνα για ρολό ταμιακής. Κάθε χρόνο το ταμπών που έπεσε στον Όσκαρ. Ξέχασε και το μπουκαλάκι του Ίβιτς, δεν έγραψε ο Κυριάκος. Νομίζω κάπου το γράφει. Το γράφει αυτό. Η ακύρωση γκολ πρωταθλήματος 7 λεπτά μετά από τη στιγμή που ήδη οι άνθρωποι το μέτρησαν. Έτσι, το γκολ με την ΑΕΚ. Το ατιμόρυτο ψέμα για να μην ξαναξεκινήσει ένας ακόμη αγώνας που διακόπηκε εις βαλή παράγοντα μετά το παραπάνω. Η επιβολή ποινή σε δύο διαφορετικά πρωταθλήματα για το ίδιο αδίκημα και η αγνώριση προκλητικών χειρονομίων, μυραλάς κτλ. Για το τελευταίο έχει δίκιο. Όλα αυτά θυμίζουν λίγο Σικάγο την εποχή της ποταπαγόρευσης ή όχι, αναρωτιέται. Πάμε στις γραμμές. Πάμε. Θα πεις και εσύ το σχολείο σου μετά. Ναι. Το έκανα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Να βάλει το κάψιμο αυτοκινήτου πρώην προπονητή της Ξάνθης. Όχι του ίδιου, του γαμπρού του, γιατί μπερδεύτηκαν. Ξέχασε να βάλει να μας πει για τη γυναίκα του κυρίου Δόνη που έτσαχε να βρει τον άντρα της δύο μέρες και δεν τον έβρισκε. Επίσης ξέχασε να βάλει για έναν πρόεδρο ο οποίος μπήκε μέσα με τα κουμπούρια και με τους μπράβους. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλή ανάσταση. Αυτό που είπε για το. Αυτό πραγματικά ξέχασε. Το ένα από αυτά. Ξέχασα να το πω. Για το. Όταν ο Λουτσέσκου ήταν στην Ξάνθη, βέβαια. Κάτι είχε γίνει εκεί πέρα, δεν ξέρω, αυτοκίνητο, του είχαν βάλει φωτιά, κάτι είχε γίνει. Πιστεύω ότι δεν ήταν αναρχική, κάτι θα ήταν αυτή. Τι είχε γίνει, θυμάσαι τίποτα? Δεν το γνώριζα. Αυτό. Τώρα το ακούω. Ναι. Πάμε στο επόμενο, φίλο. Πάμε. Σε αυτό έχει. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω επί του θέματος ή ξέρετε ο φίλος που πήρε ή εσείς, άγχο, ποιος το έκανε, ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος είναι υπέτειος, υπάρχουν δικαστικές αρχές, μπορείτε να πάτε καταθέστε.
και να γίνει δικαστήριο. Έτσι. Μπορεί να πάρει κάτι μήνυση. Έτσι. Και, και ο φίλος που πήρε προηγουμένως, ο Ζάχος δεν νομίζω να το θέλει. Αλλά ο φίλος που τα είπε και δεν έκανε κανένα διάλογο, αν έχει αποδείξεις, στοιχεία, ονόματα και το πραγματικό επέτειο, ας πάει να καταθέσει στην αστυνομία. Okay, μα σου λέει, ένα λεπτό, σου λέει ότι διαβάζει αυτό και αυτό δεν έχει στοιχεία. Έχει στοιχεία για το ποιον σκάψαν τον τέτοιο. Ας τον καλέσει ο εισαγγελέας να δει αν έχει στοιχεία. Όπως δεν έχει ο φίλος, προφανώς δεν έχει. Οπτικό, και... ας πούμε ένα παράδειγμα. Έτσι, συγγνώμη λίγο, αδερφέ, μισό λεπτό περίμενε. Το ότι ανατινάχτηκε μαγαζί. Ναι, έχει. Του βρήκανε ότι έγινε στον αυτόν. Και αυτό έχει ανατινάξει. Ναι, το αμάξι του Λουτσέσκου νομίζω. Ξέχασαν να βάλει και το κάψιμο ενός διαιτητή στη Χαλκιδική, του κυρίου Μπίκα, του σπιτιού του. Του ξέχασε ο Κυριάκος Κυριάκος να το βάλει αυτό. Σωστά. Αλλά όποιος έχει στοιχεία πάει και τα καταθέτει. Έτσι, λοιπόν, έλα φίλε. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Καλησπέρισω τα δύο καλά μου φιλαράκια. Να σε γεια σου Νίκο. Μπουγάτσασαι, ναι. Λοιπόν, δεν το καταλαβαίνω. Έχει... αλλάζει τη φωνή σου, εσύ. Να αλλάζω, ρε, για να μην με γνωρίζουν. Ναι, εγώ δεν σε γνώρισα στην αρχή, ναι. Άλλο σε καταλαβαίνει αμέσως. Για πάμε. Καταρχήν, πραγματικά, επειδή σήμερα ήμουν πολύ στεναχωρημένος. Γιατί? Δεν ξέρω, είχα ένα θεματάκι. Ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά το φίλο μου τον Τάσο μέσα από την καρδιά μου για το ανέκδοτο της εβδομάδος που άκουσα σήμερα. Πραγματικά, δηλαδή, καθόμουν στο μαγαζί και πέθανα στα γέλια έτσι και με ρωτούσαν γιατί τι γελάς. Για τη μητέρα των μαχών. Η άποψή του είναι, ρε φίλε. Κοίταξε λίγο. Νίκο, εγώ θα σε προστατεύσω γιατί ακούγεσαι σε όλη την πόλη, ακούγεσαι σε πολλές πόλεις Γερμανίας, Αυστραλία, Αμερική κτλ. Η μητέρα των μαχών είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και δεν το λέω εγώ. Επέτρεψε μου λίγο. Άσε να μιλήσω και απαντήσεις και εσύ. Δεν το λέω εγώ. Το λένε τα νούμερα της τηλεθέασης σε παγκόσμια κλίμακα. Και το λένε οι μεγαλύτερες στοιχηματικές εταιρείες, Νίκο Μπουγάτσα. Άκου λίγο τώρα. Λοιπόν, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να λες, η μητέρα των μαχών στην Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ανεξαρτήτως σε ποια κατάσταση είναι η μία από τις δύο ομάδες ή και οι δύο ομάδες. Έτσι λες εσύ. Λοιπόν, οι στοιχηματικές εταιρείες άλλο λένε. Και στη Θεσσαλονίκη η μητέρα των μαχών ήταν, είναι και θα είναι το Άρης ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αν θες εγώ... εννοούσα από πλευράς πρωταθλήματος. Κοίταξε λίγο, στη Θεσσαλονίκη για να είναι η μητέρα των μαχών το Άρης ΠΑΟΚ. Έχει το μικρόφωνο εσύ. Λοιπόν, εγώ έχω φίλο Ολυμπιακό, συνάδελφο, που μπορείς αν θέλεις αύριο μεθαύριο, όποτε μπορείς, να στον φέρω, συνάδελφο, ο οποίος είναι Αθηναίος, δουλεύει στη Θεσσαλονίκη εδώ και 4 χρόνια, φόλα Ολυμπιακός. Έχει πάει με τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη σε 36-37 μάτς με τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη και όταν του λέω για σας χασκογελάει για το, εγώ του λέω το μεταξύ. Μπορεί να χαζοχαρούμενο το παιδί ρε. Όχι, είναι μια χαρά παιδί, θα το γνωρίσεις. Μια χαρά, λοιπόν, μπορεί να χαζοχαρούμενο λέω εγώ. Όταν το λες κάτι και χασκογελάει, εσύ το είπες ότι χασκογελάει. Μπορεί να χαζοχαρούμενο. Το λέω, ο Παναθηναϊκός είναι σε κακά χάλια το λέω. Δεν με ενδιαφέρει με λέει. Είναι οι Βάζελοι, θέλω να τους εξαφανίσω, θέλω να τους κερδίζω πάντα όπου και αν τους βρίσκω. Αυτοί με ενδιαφέρουν, όχι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια λόγω του Προέδρου που έχει. Δεν υπάρχει για μένα ΠΑΟΚ. Έτσι θα τον γνωρίσω. Άνω τελεία. Το ότι το λέει ένας δικός σου φίλος, που εγώ δεν αμφισβητώ την Ολυμπιακό, σημαίνει ότι... ότι το λένε όλοι οι Ολυμπιακοί αυτό. Γιατί να σου πω εγώ μια άλλη απάντηση. Γιατί έχω αρκετούς φίλους στον Πειραιά, να ξέρεις, και πρόσφατα που κατέβηκα τον Ιανουάριο κάτω, λέει, μου λένε ποια ΑΕΚ, ποιος Άρης που δεν υπάρχει, ποιος Παναθηναϊκός. Ο κύριος αντίπαλός μας πλέον είστε εσείς. Πλέον. Λοιπόν, άκουσα να κάτι. Και παραδοσιακά. Εσύ πες ότι. Εσύ λες ότι το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν είναι η μητέρα των μαχών. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός, ένας φίλαθλος, ένας οπαδός που είναι Ολυμπιακός και την άλλη μέρα θα πάει στη δουλειά του και θα δει τα μούτρα ενός Βάζελου, με αυτόν θα έχει το αλυσβερίστη. Δεν θα έχει με σένα γιατί εσύ δεν υπάρχει στην Αθήνα. Εσύ τώρα βγήκες να υπερασπιστείς τους Παναθηναϊκούς. Ή βγήκες. Ή το αφεντικό σου. Ένας να μιλάει. Έχεις και δύο τώρα. Ένας να μιλάει. Επίθεση και ίδιο. Βγήκες να υπερασπιστείς τους Παναθηναϊκούς ή βγήκες να κάνεις το χατήρι του κόκκινου προέδρου σου. Πάλι τα ίδια. Εγώ βγήκα να σε προστατεύσω. Πάλι τα ίδια. Για να μην λες μπαρούφες στον αέρα. Τύπου ότι η μητέρα των μαχών είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Χαριτολογώντας το λέει. Εγώ δέχομαι τον Νίκο την Καζούρα, έτσι. Απλά τον αφήνω να εκτεθεί από εδώ και πέρα. Δεν θα σε προστατέψω, Νίκο, μίλα.
η μητέρα των μαχών στην Ελλάδα είναι το Ολυμπιακό. Σίγουρα πάντως δεν είναι το Άρης Βυζάντιο κοινοχώματος. Ούτε το Άρης Αγιονέρη, ούτε το Άρης Φιλότας. Σε ό,τι κατάσταση και να είναι ο Άρης, γιατί ο Άρης τα τελευταία 4 χρόνια είναι τραγική κατάσταση, σε ό,τι κατάσταση θα είναι πάντα το Άρης ΠΑΟΚ. Έτσι. Και, θα στο... και αυτό αν θες φάνηκε και χθες. Πες τα, Νίκο. Που μαζέψατε σε ένα διάφορο μάτς, σε ένα διάφορο μάτς μαζέψατε 20.000 ανθρώπους. Παραπάνω. Αδιάφορο μάτς. Τι... Έτσι, αδιάφορο ήταν το παιχνίδι. Παραπάνω είχε, ρε, τι 20. Παραπάνω 25.000, εντάξει. Σε ένα αδιάφορο μάτς, εσύ το είπες ότι είναι αδιάφορο, γιατί και οι δύο ομάδες θα περάσουν στο κύπελλο, δεν είναι. Έτσι, αδιάφορο, ένα αδιάφορο παιχνίδι. Λοιπόν, όπως θα έχει 25.000 το Άρης ΠΑΟΚ σε 3 εβδομάδες. Νίκο. Το Άρης ΠΑΟΚ σε 3 εβδομάδες. Ένα μάτς ΠΑΟΚ Άρης δεν μπορεί να είναι διάφορο για τον κόσμο. Βαθμολογικά σου λέει. Βαθμολογικά στο θεσμό του κυπέλου, ένα θεσμό που τα τελευταία 2 χρόνια το έχω πάρει περπατώντας, έχω πάρει 4 τέτοια κύπελα τη νέα χιλιετία. Έτσι. 4 έχω πάρει τη νέα χιλιετία, λέω. Τη νέα χιλιετία. Το 2001 και μετά. Η νέα χιλιετία είναι 2000 και μετά, να σου ενημερώσω. Το 2003 το τελικό της ντροπής στην Ντούμπα. Ναι, ναι, εκεί δώσε στον Άρη και δεύτερο δοκάρι. Το θυμάσαι, θυμάσαι τη χορευτική πυρουέτα του Γουχού. Κλατς, 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 βαντάμ. Η ουσία είναι, πάμε στην ουσία. Αυτό που λες έχεις δίκιο, Νίκο. Στα δύο τελευταία, και αυτό που λέει εκεί. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Στα δύο θα έχεις τώρα. Έναν από τα αριστερά που κάτσε, έναν από τα δεξιά. Στα δύο τελευταία χρόνια, επειδή ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ διεκδικούν το πρωτάθλημα, είναι, έχει μία περισσότερη έγκλητο ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και η αλήθεια είναι. Αλλά να είναι η μητέρα των μαχών που είπε αυτό. Εντάξει. Αυτό το ξεχύλωσε, το έκανε τέτοιο και εσύ. Είναι χαρακτηρισμός που τον έχει πει, που τον έχουν πει μεγάλοι speaker που περιγράφουν αγώνες. Ας πούμε, ο μεγάλος Γιάννης Διακογιάννης έχει χαρακτηρίσει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, μπορώ να σου βάλω και ηχητικό, ως τη μητέρα των μαχών. Εντάξει. Ο μεγάλος Βουντουκίδης, ο άλλος speaker. Το έχει. Τα καταλαβαίνω αυτά. Τα πιστεύω, δεν είναι προπαγάνδα, τα πιστεύω. Λοιπόν, άκουσε όμως κάτι. Στην Ισπανία, δεν θέλω να συγκρίνω βέβαια ανώμια μεγέθη, έτσι. Ναι. Στην Ισπανία, το El Clásico που λέμε είναι το Real Barcelona, συμφωνείς? Ναι. Πριν μερικά χρόνια, η Βαλένθια, εξαιτίας ενός τεράστιου προπονητή ονόματι Έξω Ραούλ Κούπερ, είχε κάνει μια φοβερή ομάδα. Του Λούζερ. Για δύο-τρία χρόνια. Ναι, λοιπόν, άκου λοιπόν. Πού τον είδες, μωρέ, τον Κούπερ και τον λες Λούζερ. Λοιπόν, άκου λοιπόν. Λέει αυτό. Πού τον είδες τον Κούπερ, δεν θυμάσαι την εκπομπή. Άκου λίγο, με διακόπτης. Για δύο-τρία χρόνια θεωρούνταν μεγάλο μάτς στο Real Valencia. Θεωρούνται για 2-3 χρόνια. Αφού πήρε πρωτάθλημα η Valencia. Αλλά δεν έπαβε. Η μητέρα των μαχών, παρόλο που η Valencia και ανέβη πάρα πολύ τότε, αν θυμάσαι, είχε φτάσει και τελικό Champions League 2 χρόνια. Δύο φορές. Παρόλο που είχε ανέβει για 2-3 χρονιές, δεν έπαβε η μητέρα των μαχών στην Ισπανία. Το κλασικό να είναι έτσι. Βαρσελόνα Ρεάλ. Έτσι και στην Ελλάδα, σε ό,τι κατάσταση να είναι αυτός ο Παναθηναϊκούλης, γιατί έχει γίνει Παναθηναϊκούλης. Δεν πάβει η μητέρα των μαχών να είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σε έβαλε ο Γιάννης να πάρει τηλέφωνο. Πλάι, εκτίθεσε όταν. Σε έβαλε ο Γιάννης να πάρει τηλέφωνο. Ποιος Γιάννης. Ο Κόντης. Το γενικό κουμάντο. Το πράσινο γενικό κουμάντο του Άρη. Σε αφήνω να τον φάσει εύκολο, είναι φάτο. Όταν μιλάμε μαζί, δεν θα λες αυτό το όνομα, γιατί θα σε κλείσουν, να ξέρεις. Φίλε, κορνίζα τον είχες κάνει σαν τον Μπάγεβιτ. Θα σε κλείσω, λέει ο ακροατής. Θα σε κλείσω. Κλείσω τρέγια. Αυτό κάτω σποτάκι. Κλείσω τρέγια. Δεν θα λες. Α, και τι βλέπω. Μισό λεπτό. Τάσο. Βλέπω έρχεται απέναντι από τον δρόμο ο φίλος Παύλα συνάδελφος. Ολυμπιακός. Φέρτον! Ο χαζογαρωμένος, φέρτονα! Έλα, εντάξει, δεν είναι κακό να είσαι χαζογαρωμένος. Δεν είναι καλή εκφάση. Μα ο άλλος τον είπε ότι κασκογελάει, ρε φίλε. Έλα, φέρτον! Πώς το λένε, το όνομά του. Ευτύχη είναι τώρα. Μιλάω με τα παιδιά, με τον Ζάχο και με τον Τάσο. Το λέω απευθείας, είμαι στον αέρα. Ζόπαρ, είμαι στον αέρα, ναι. Το όνομά του. Στημένο. Λέει ο άλλος τον έφερε. Εγώ έκανα παρέμβαση και είπα ότι ό,τι και να κάνεις, η μητέρα των μαχών, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι και θα είναι, μιλάμε. Φέρ τον άνθρωπο, δώσ' τον Ανδραγάθη λίγο να μιλήσουμε. Απευθείας στο Λίμπερο, θα σου δώσω να μιλήσεις. Έλα. Έλα. Καλησπέρα, φίλε μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Το όνομά σου. Γεια σου, καλησπέρα. Το όνομά σου, άμα θέλει. Σπύρο. Σπύρο με λένε. Γεια σου, Σπύρο. Παιδιά, για μένα δεν είναι, όχι για μένα, για όλο τον κόσμο ναι. δεν υπάρχει ούτε ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ούτε τίποτε άλλο. Ναι. Υπάρχει μόνο ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είσαι Αθηναίος, να πούμε, έτσι. Ούτε τίποτε άλλο. Ναι. Μην κάτσεις να το δεις το μάτσο, Κυριακή, τότε. Όχι μόνο θα κάτσω, θα είμαι και μέσα. Γιατί να είσαι μέσα και να κάτσω, αφού δεν υπάρχει λόγος. Με τον Παναθηναϊκό εσύ έχεις χώρα. Φέτος, ρε, εσύ. Και πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον ναι. παιχνίδι, αλλά όταν ναι. μιλάμε πάντως, για τον Μαχόν, αναφερόμαστε στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μπράβο, έτσι λες εσύ. Ο πρόεδρός σου, ναι, ο πλουσιοπάροχα δομημένος κύριος με το Μούσιο Φαταούλ, άλλα λέει. Σπύρο, άστον τον αυτόν. Εγώ μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Παραδοσιακά είναι μόνο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι, παιδιά. Έτσι. Όλα, υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια, ναι, ναι, αλλά είναι ενδιαφέροντα. Μέχρι το 2010, αυτό που λες. Σπύρο, εσύ σαν... Διαχρονικά, εγώ με τον Βάζελο έχω το πρόβλημα. Έτσι, δεν έτσι. έχω ούτε με καμία ΑΕΚ, ούτε με καμία το είδαμε πάω. Πέρσι. Το είδαμε πέρσι που κόλωσες να κατέβεις να παίξεις μέσα στην Τούμπα γιατί έξω να φας ντόρτι. Τα είπαμε. Σπύρο, άσχο. Κάτσε, δηλαδή βγήκε τώρα, φέρατε συνοπαδό του προέδρου σας, του κόκκινου. Λοιπόν, έτσι, που έχει δηλώσει ο Ολυμπιακός και μου την πέφτετε και οι τρεις. Εδώ θα τα ακούτε. Λοιπόν, είπαμε, θα σου απαντήσω στο τέλος πάλι για τον Καρυπίδη. Μπορεί να έχει την άποψή του, δεν σου λέω όχι. Βρε μαζί σου. Μαζί σου, αλλά αν έχεις αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, το είδα πέρσι. Που έκανες κακάκια μέσα στην Τούμπα Σπύρο. Και έκανε το ψόφιο κοριό γιατί του ήρθε ένα ταμπόρ στον ώμο του άλλου. Κατάλαβες. Σπύρο, χθες το μάτς το είδες στο Παοκάρι. Όχι, δεν το είδα. Αφού δεν το είδες, ήθελα την άποψη σαν ουδέτερος, οπότε δεν μετράει η ερώτησή μου. Δεν το είδα, όχι. Λοιπόν, έχει πολλές γραμμές. Σπύρο, να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τον ακούσαμε. Ο Νίκος έπεσε έτσι, έφυγε έτσι. Λοιπόν, έτσι. Και μην ξαναρχίσω πάλι τα ίδια. Μου φαίνεται να το γράψω σε κασέτα για να όταν λες αυτό για τον Καρυπίδη, να μην το λέω συνέχεια, πονάει και ο λαιμός μου. Να τα λέμε συνέχεια για τον Καρυπίδη. Επαναλαμβάνω, η δήλωσή του είναι πριν 6 χρόνια και ο Ολυμπιακός να είναι και τώρα ακόμη που δεν το νομίζω. Εμένα με ενδιαφέρει οι στόχοι της ομάδος να επιτευχθούν στο τέλος της χρονιάς και να είναι πληρωμένη η ομάδα. Η δήλωσή του είναι το 2015. Και ούτε με ενδιαφέρει. Εντάξει, να είναι πληρωμένη η ομάδα. Να είναι πληρωμένη. Εγώ νομίζω ότι είναι πριν το 2015. Εγώ νομίζω ότι είναι δύο πριν το. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Τάσο και Ζάχο. Περίμενε, ρε ήρωα. Περίμενε ο ήρωας. Καλησπέρα. Περίμενα. Τι να κάνω. Τάσο, θέλω να σε ακούσω γιατί ο Μίνης από Χανιά είμαι. Γεια σου. Γιατί δεν σου έχω ξαναπάρει σε αυτήν την εκπομπή. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Να σε καλά. Καταρχήν, Τάσο, θα συμφωνήσω με τα χθεσινά που είπες στον πρόλογό σου, γιατί χθες δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, ναι, ότι κακός και ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε όπως έπρεπε. Βέβαια. Γιατί εντάξει, είναι ένα ντέρμπι τοπικό και ο ΠΑΟΚτής ο παδός θέλει η ομάδα του να κερδίζει και μάλιστα τόσο πολύ για τον Άρη κιόλας. Ναι. Αυτό για πρόλογο. Μετά αυτό που βλέπω και στενοχωριέμαι πολύ, επειδή ζω μακριά από τη Θεσσαλονίκη, στα Χανιά ξέρω εγώ, και ακούω ράδια από αυτοκίνητο, από στη δουλειά και αυτά, και συναναστρέφομαι με άλλες ομάδες, δηλαδή Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αεξίδες, βλέπω ότι εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο πλέον, ότι δεν μας πάνε με γαμία, να πούμε, δεν μας γουστάρουν, μας τους Αεξίδες. Τώρα τα έχουν με τον Λουτσέσκο. Και αυτά που είπε και ο Κυριάκος Κυριάκος, συμφωνώ απόλυτα. Εν τω μεταξύ ο άλλος που βγήκε και σας είπε ότι αυτά να τα δείτε, να τα βλέπουν πρώτα τα δικά τους και μετά των άλλων. Γιατί βλέπουν τώρα συνέχεια, λένε συνέχεια για το Λουτσέσκου, τώρα τα έχουν με τον Λουτσέσκου. Πέρυσι τα είχαν με τον Σαββίδη, με τον Κουμπούρη, να πούμε με τον Σαββίδη. Ναι, όλο κάτι τα έχουν με τον Λουτσέσκου. Ναι, γιατί δεν είχαν κάποιον να τους τα λέει στη ναι. μάπα μέσα, ρε φίλε, και τώρα τους πειράζει. Ναι. Τους πειράζει γιατί είπα να πάρει το πρωτάθλημα, τους πειράζει γιατί ο πρόεδρος πάει να πάρει μέσα μαζικής ενημέρωσης, να τους πάρει τις δουλειές στην Αθήνα. Και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να το ξενερώσουν και να το διώξουν. Δεν θα τα καταφέρουν. Ο Πόντιος είναι αγύριστο κεφάλι. Όσο πιο πολύ τον πεισμώνεις, τόσο περισσότερο θα χώνει. Δεν θα τα καταφέρουν. Αυτό που βλέπω μετά το Σαββίδι έχουν λησάξει πιο πολύ. Μετά που ήρθε ο Σαββίδης και μετά που δυναμώσαμε και πάμε για πρωτάθλημα και βλέπουν και αυτά, έχουν λησάξει πιο πολύ. Και φυσικά. Το θέμα είναι τώρα ότι αυτά να τα βλέπει και ο φίλος μου ο Ζάχος, ότι μην νομίζει ότι... Εγώ πιστεύω ότι δεν γουστάρουν τα παιδιά αυτοί που, δηλαδή, έστω και λίγο που ασχολούνται με ποδόσφαιρο, και να είναι Ολυμπιακοί, Αεξίδες, Παναθηναϊκοί, ξέρω εγώ,
Αυτοί που ασχολούνται δεν γουστάρουν ούτε τη Θεσσαλονίκη. Αυτό έχω καταλάβει εγώ που είμαι μακριά από εσάς. Ούτε τη Θεσσαλονίκη γουστάρουν κατ' επέκταση. Και αυτό θα το δει και ο Αριανός και ο Ηρακλειδέας. Άμα ποτέ δυναμώσουν οι ομάδες τους και πάνε για πρωτάθλημα και τέτοια, θα τα βλέπουν για αυτοί αυτά. Θα το ξέρεις και εσύ, Ζάχο, που σου ναι. που ακούς. Εμείς θα έχουμε... το ξέρεις ότι σας έχουν στο ίδιο καζάνι. Βλέπετε τώρα που τα έχουν με τον ΠΑΟΚ και πολλοί, επειδή είναι δυνατό ο ΠΑΟΚ και πάει για πρωτάθλημα και τα βάζουν συνέχεια με τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Ναι. Αυτό που λες εσύ, εμείς το έχουμε βιώσει ήδη, νομίζω, τις προηγούμενες χρονιές. Μπορεί και, ακόμη και στη Β' Εθνική. Δηλαδή άλλαξε ο ΚΑΠ για να μην γίνει μπάρας, παραδείγματος χάρη, να μην ανέβει ο Άρης. Εδώ την επόμενη χρονιά έγινε μπάρας και ανέβηκε η ομάδα, ναι. κατάλαβες. Δηλαδή, και με τον Ηρακλή αυτό που κάνανε με την Τρίπολη και με τον Ηρακλή έγινε γι' αυτό. Ναι, και με τον Ηρακλή βέβαια. Τέλος πάντων. Εγώ τάσω και εδώ μεταξύ σήμερα πήγα στη δουλειά και σήμερα οι Ολυμπιακοί, να πούμε, φουργιώζει το πρωί, μου λέγανε ότι βάλετε φωτιά, λέει, στο γήπεδο. Κάτι τέτοια μου λέγανε. Λέω, πού, εγώ άλλο αγώνα έβλεπα. Βάλετε φωτιά στο γήπεδο, λέει, παίξατε λέει ξύλο με μάτ. Στο πάω καρύς. Ναι, στο πάω στο φωτσινό. Έγινε κάτι και στη θύρα 7-8. Γίνεται. Έγινε κάτι ψιλομανούρες, έγινε με τις αστυνομικές δυνάμεις, όχι τίποτα άλλο. Με τις αστυνομικές δυνάμεις, ναι. ναι. Αυτοί μου λέγανε, ελάτε τώρα στο Κορατσιάκι, λέτε και εκεί, να σας φτιάξουμε. Που λέγανε ότι δεν γουστάρουν, ότι λένε ότι είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τώρα έχει γίνει το Ολυμπιακός Πάκο και το Πάκο Ολυμπιακός. Μένιο, άκου τώρα, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ένα μάτς δεν είναι μόνο η μητέρα του Μαχούν. Στην Ελλάδα. Ναι. Μπορεί στην Ισπανία να είναι το Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Εδώ στην Ελλάδα είναι η μητέρα του Μαχών και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έτσι πιστεύω εγώ. Και σου είπα, το έχει χαρακτηρίσει έτσι ο μεγάλος Γιάννης Διακογιάννης. Ναι. Τη μητέρα των Μαχών. Για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν είναι δικιά μου εφεύρεση. Πήραξε πολλοί τους αϊτζίδες στο πανέ που είχαμε βάλει την Κυριακή και φωνάζουν και βγαίνουν στα ράδια, στα Sport FM και σε αυτά και λένε τα δικά τους με το πανέ που είχαμε βάλει και καλά αυτό που είχαμε βάλει την Κυριακή στην Τούμπα. Ναι. Τους φταίει, να πούμε, δεν ξέρω και εγώ τι τους φταίει, ο Πασχαλάκης που έκανε αυτή την κληρονομία, ενώ με τον Μιραλιάτσα να έγινε πέρυσι το παραμικρό, φέτος με τον Πασχαλάκη κατευθείαν να τον πυροβολήσουν, να τον τιμωρήσουν. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτά βλέπω και στα αθλητικές τους ειδήσεις. Πρώτα λένε για τον ΠΑΟΚ, ό,τι στραβό κάνει ο ΠΑΟΚ, το πρώτο το λένε. Και μετά λένε για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Ό,τι στραβό το λένε για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό φίλε, βλέπω. Και ο Φαταούλ και ο Γατούλης νιώθουν απειλή πλέον. Ο Φαταούλ ήδη το έχασε μία χρονιά, θα το χάσει και φέτος, λογικά. Οπότε νιώθουν την απειλή έντονα. Εσύ περίμενες ο Φαταούλ να παίζει Europa League φέτος? Δηλαδή, αν το λέγανε πριν τρία χρόνια που ήταν παντοδύναμος, θα γελούσαν και οι πέτρες. Κατάλαβες, Μένιο. Όταν λοιπόν απειλείσαι, κάνεις αυτά που κάνεις. Και οι άνθρωποι δεν έχουν βγει, δεν τους έχουν χαρακτηρίσει τυχαία επιστήμονες. Το είδαμε και στα δικαστήρια, το είδαμε και στους αγωνιστικούς χώρους. Μένιο, πρέπει να πάρω και την επόμενη γραμμή, φίλε. Εντάξει, θα σου ευχαριστώ. Θα πούμε. Καλό βράδυ. Εγώ σε ευχαριστώ για την επικοινωνία, φίλε. Καλό βράδυ. Από τη μακρινή και ασπρόμαυρη Κρήτη. Καλησπέρα, φίλε, στον επόμενο. Ασπρόμαυρη Κρήτη, πού την είδε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Νομίζω ακούγουμε δύο φορές, τέλος πάντων. Ναι, δευτερολογώ βέβαια. Κλείσε το κομπιούτερ σου, δεν ξέρω, ή το ραδιόφωνο, προφανώς, γι' αυτό. Όχι, από hands-free με αυτοκίνητο μιλάω. Ωραία, εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Πάμε. Αυτό που είπα για τον πρώην προπονητή της Ξάνθης, κύριε Τρέγια, ναι. ισχύει, έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Βέβαια, αυτό... Πότε έχει γίνει αυτό? Είναι η περίπτωση, γκούγκλαρε το λίγο. Πότε έχει γίνει? Πότε έχει γίνει? Μετά το 1-1 Ξάνθη ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είναι η γνωστή περίπτωση, αφήστε να μιλήσω, είναι η γνωστή περίπτωση που κόψανε τιμολόγια, κόψαν τιμολόγια οι μπράβοι στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είναι η γνωστή περίπτωση. Έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης εδώ και δύο χρόνια. Όχι στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δεν το λέω σωστά. Στην εταιρεία του Σαββίδη, όχι στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν θυμάμαι καλά, έχω δει ρεπορτάζ με φωτογραφίες από το τιμολόγιο που έγραφε ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τιμέρα, στην Τιμέρα είναι το τιμολόγιο. Τιμέρα, ωραία, ναι, ναι. Ο κύριος Τρέγιας φαίνεται δεν το θυμάται. Τι τιμολόγια κόψανε, κάτσε ρε φίλε. Θα κάνουμε πληρώθηκε το ξενοδοχείο αυτού που πιάσαν για τον εμπρισμό από την Τιμέρα. Ναι, και τι σημαίνει αυτό? Ωραία, δεν ξέρω. Ο Ζάκος το ξέρει. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω εγώ. Τίποτα δεν σημαίνει. Θα το ανακαλύψει η αστυνομία, εγώ δεν ξέρω τι θα πει. Το έβγαλε η αστυνομία αυτό. Τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε, δηλαδή, για πες μου εσύ. Τίποτα, ρε φίλε. Εσύ όχι, εσύ πες μου.
Εγώ τι να σου πω. Άμα σημαίνει τίποτα, μην το λες. Φανάρι, τι να σου πω. Άμα δεν σημαίνει τίποτα. Άμα δεν σημαίνει τίποτα, μην το λες. Αν σημαίνει, πες εμένα με λένε τάδε και τάδε και κατηγορώ αυτόν και αυτόν ότι. Άκουσε με λίγο, ρε φίλε. Πες το όνομά σου, ονοματεπώνυμο, όμορφο, ωραία, σε και ένα τηλέφωνο το επιβεβαιώσουμε. Και πες εγώ, κατηγορώ με ονομαστικά αυτόν τον τάδε και τον τάδε ότι έκανε αυτό και αυτό. Βέβαια, φίλε, το όνομά σου άσε τα. Αλλιώς μη κινδυνολογείς. Όχι το όνομά σου, λοιπόν. Στον αέρα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ναι, Δημήτρη λέγομαι, δεν Δημήτρη, έχει σημασία. Όχι, Δημήτρη, ναι. Βέβαια αυτό έχει, είναι έτσι όπως το λες, αλλά έχει πολύ καιρό και δεν έχουμε μάθει ποια είναι η εξέλιξη. Δεν αυτό λέω, πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης ναι. Και κάπου πόσο, αυτό έχει δύο χρόνια τουλάχιστον, ενάμιση, δύο χρόνια. Τέλος πάντων, έχει τόσο. Μπορεί να έχει παραπάνω. Ωραία. Παρακάτω, Δημήτρη, άλλο. Όχι, δεν μου απάντησε κάτι όμως. Δεν μπορεί να σου απαντήσει. Ο Τρέγιας δεν μπορεί να σου απαντήσει σε αυτό. Ο κύριος Κυριάκος που έβγαλε την ανακοίνωση να σου απαντήσει. Ο Τρέγιας τι να σου απαντήσει σε αυτό. Ναι, ακριβώς, όχι, γιατί είπε κοιτάτε τα δικά μας και δεν κοιτάτε διάβασε, τα δικά. Διάβασε την ανακοίνωση. Δεν θέλω να τον υπερασπιστώ. Διάβασε την ανακοίνωση του Κυριάκου, των δημοσίων σχέσεων. Τι είναι, βρε, δεν αντιλέγω. Ναι. Και εγώ γι' αυτό πήρα. Είπα αυτό, ο κύριος Κυριάκος, ξέχασε έτσι, και άρα, αυτό. Άρα, okay. Εκεί πέρα είναι ο κύριος Τρέγιας και υπερασπίζεται τα συμφέροντα της ομάδας. Και καλά κάνει. Όπως καλά και εγώ υπερασπίζουμε τα συμφέροντα της ομάδας. Έτσι ακριβώς. Τώρα, ποιανού συμφέροντα υπερασπίζεσαι με αυτό που λες. Έχει συμφέροντα ο Άρης. Η ΠΑΕ Άρης, δηλαδή, έχει συμφέροντα με αυτό που λες. Γιατί δεν έχει συμφέροντα. Τι συμφέρον έχει. Το μόνο συμφέρον που έχει είναι ότι είναι Ολυμπιακός ο πρόεδρός σου και το γλύφεις. Αυτό είναι το συμφέρον. Εσύ όταν είχες πρόεδρος Αγοράκη, τι ομάδα έλα, ήταν. Έλα, αντί να ντρέπεσαι, κάθεσαι και γλύφεις το γάβρο πρόεδρός σου. Τα είπαμε. Εντάξει, τα είπαμε. Που είσαι περήφανος και εμένα με έλεγες Ρουφιάνο εσύ της πόλης. Εντάξει, Ρουφιάνο του Βορρά με έλεγες. Εντάξει, τώρα θα τα λουστείς. Τώρα θα τα λουστείς. Εγώ έχω 6 χρόνια έχω Ιβάν Σαββίδη, φίλε. Εντάξει. Τι και. Τι ομάδα είναι ο Σαββίδης. Και γάβρο πρόεδρο έχεις και δεν τρέπεσαι τώρα. Τι ομάδα είναι ο Σαββίδης. Είσαι περήφανος που έχεις γάβρο πρόεδρο τώρα. Τι ομάδα είναι. Είσαι περήφανος. Α, δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει που είναι πρόεδρος στον Άρη γάβρος. Ε. Όχι, και εμένα δεν με ένοιαζε ρε φίλε τότε. Εμένα δεν με ένοιαζε ρε φίλε. Ο Ζαγοράκης 20 και 1 2004 ευρώ. Στην Εθνική Ελλάδος έπαιζε. Στην Εθνική Ελλάδος γύρω 20, φίλε. Δημήτρη, δεν και με Ζαγοράκη πήρα, και 21.000 διαρκείας, φιλαράκι. Μην την ψάχνεις. Πού να βγάλεις άκρη, ρε φίλε. Πού να βγάλεις άκρη, βρε Γκέμπελς. Πού να βγάλεις άκρη. Εσύ είσαι Γκέμπελς. Ποιος είναι Γκέμπελς. Άκου. Για τον Τάσο, όντως, είναι κακό που είναι ο Ολυμπιακός. Αν είναι ο τέτοιος, δεν είναι κακό που είναι ο Βρίζας και ο Ζαγοράκης. Ο Βρίζας και ο Ζαγοράκης δεν είναι στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ήταν κάποτε. Όταν ήταν, την έφαγα. Άκουσε λίγο, Δημήτρη. Δημήτρη, όταν ήταν, μου την είπε. Την έφαγα εγώ. Τώρα θα τη φας εσύ. Τώρα θα τα ακούς εσύ. Τι σου λέγανε, δηλαδή. Τι μου λέγανε, δεν μου λέγανε για Εξή και για Γαβρό. Λίγες φορές. Για τον Κακάτσι δεν μου λέγανε. Για τον Κακάτσι. Γιατί. Γιατί υπάρχει περίπτωση να διαφωνήσω. Εσένα, ένα λεπτό, σε πείραζε. Ένα λεπτό. Υπάρχει περίπτωση να διαφωνήσω, Δημήτρη, για κάτι που ισχύει. Δημήτρη, περίμενε. Εσένα σε πείραζε. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εγώ κρυφό καμάρι, δηλαδή. Εσένα, ο Ζαγοράκης, αν εκείνη τη χρονιά σε έπαιρνε πρωτάθλημα, σε πείραζε που είναι ΑΕΚ ή οτιδήποτε ομάδα. Όχι, η διαφορά ξέρει ποια είναι. Ποια είναι η διαφορά. Βρείτε μου μια δήλωση Ζαγοράκη ότι είναι ΑΕΚ. Τώρα, εσύ, μην ρε Ζάχο, είναι χοντρό να υπάρχει δήλωση Προέδρου του Άρη στη Θεσσαλονίκη που να λέει ότι είμαι από μικρό παιδί Ολυμπιακό. Γιατί δεν το δέχεστε. Αν το πα και έτσι, δεν θέλω να το πάμε. Εκεί, το είδε σε ένα site. Συγγνώμη, Δημήτρη, έχω άδικο. Δεν γίνει ποτέ. Αν το όχι, πάμε έτσι. Υπάρχει κάποια δήλωση του Ζαγοράκη του Βρίζα ότι είναι Ολυμπιακός η ΑΕΚ. Ο Βρίζας και ο ΑΕΚ. Πούντι. Δείξτε τι ήμουν να το δεχτώ. Να βγει η Original Καβάλας να μας πει αν ήταν μέλος της ή όχι. Βγάλτε εσύ την Original Καβάλας. Έχω και φίλο. Θα προσπαθήσω από το φίλο μου στην Αθήνα. Όχι το φίλο σου. Να δούμε δήλωση. Τι. Δήλωση, να πάω εγώ στην Original Καβάλας τώρα. Πώς θα γίνει. Ξέρω, φίλο, πώς θα πάω. Εγώ τώρα μα θα κουκλάρουμε όλοι. Ναι. Έτσι. Πάτε Θόδωρος Καρυπίδης. Από μικρό παιδί Ολυμπιακός. Σε βγάλει 15 σέλιδε. Είναι Ολυμπιακός. Όπως τα λούστηκα. Και για τον Καγκάτσι θα τα λουστείτε, παιδιά. Δεν έχω. Φίλε, εγώ θέλω. Εγώ θέλω αν δεν σας πειράζει. Φυσικά συμφωνώ. Δεν με πειράζει. Αν δεν σας πειράζει. Αν δεν σας πειράζει. Να δέχεστε και τους χαρακτηρισμούς. Δεν έχω πρόβλημα. Έφαγα εγώ από το 2008
μέχρι το που έφυγε ο Ζαγοράκης, πολλούς χαρακτηρισμούς. Μην το επαναλαμβάνω μετά συνέχεια. Λέω, εσύ μπορεί να το επαναλαμβάνεις, αλλά και εγώ θα επαναλαμβάνω την απάντηση. Εγώ θέλω από τον πρόεδρό μου, γιατί από τους Αριανούς πρόεδρους είδαμε, φάγαμε, χορτάσαμε. Μακάρι να ήταν και Αριανός. Εγώ λέω τι έγινε, αλλά εγώ να πω, πάρω τη δικιά σου εκδοχή, ότι είναι Ολυμπιακός. Θέλω από τον πρόεδρό μου. Όχι τη δικιά μου, τη δήλωσή του. Η δική του θέλω από τον πρόεδρό μου, δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είναι, δεν με ενδιαφέρουν οι σεξουαλικές σου προτιμήσεις, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Θέλω ως προς την ομάδα να είναι πληρωμένοι όλοι μέχρι τελευταίας δραχμής και θέλω οι στόχοι της ομάδος στο τέλος της χρονιάς να έχουν επιτευχθεί. Πολύ ωραία. Αν αυτό το κάνει, ας είναι και ας φοράει και από κάτω που λέει ο λόγος. Μαζί σου, ρε φίλε. Το υπέρτατο θα πω και φανέλα του ΠΑΟΚ. Σαν οπαδός σκέφτεσαι πολύ σωστά. Αυτό, αυτό όμως δεν αναιρεί την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Αυτή που έχω πει. Μα και εγώ και η δική μου πραγματικότητα είναι. Έλα, Δημήτρη. Δεν θα βγάλω. Συγγνώμη λίγο για να κλείσω. Ναι. Να κλείσω και να πείτε ό,τι θέλετε. Σας ακούμε. Γουστάρομαι την εκπομπή. Τρέχει να ζητήσω ένα συγγνώμη. Όλα καλά, Δημήτρη. Αν ύψωσα τον τόνο της φωνής. Όλα καλά. Και μεταξύ μας. Και εγώ αν είπα κάτι, κάνα χαρακτηρισμό και εγώ τους ζητάω συγγνώμη. Όλα καλά. Άκουσε με λίγο. Εδώ πέρα. Σας αγαπάμε, να ξέρεις, Ζάκο, εσένα λίγο πιο πολύ σ' αγαπάω. Καλά, πιάστε κανένα παιδί. Γιατί είσαι Αριανός. Άκουσε με λίγο. Για να το λέμε. Άκουσε λίγο. Εδώ πέρα και κάποια στιγμή μπορεί να ξεφύγουμε και λίγο λεκτικός και λίγο τέτοιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα έχουμε άλλα πραγματάκια. Εντάξει, ρε, να σας πω κάτι. Και η ένταση θα ανέβει και η φωνή. Και η φωνή θα ανέβει. Άμα να το κάνουμε εκκλησία, να το κλείσουμε. Εντάξει. Και η φωνή θα ανέβει. Οπαδοί είμαστε. Δεν είμαστε ούτε δημοσιογράφοι ούτε κάτι. Είμαστε οπαδοί από τα τσιμέντα στο μικρόφωνο. Να μην, okay. Μην ξεπερνούνται τα όρια. Θα πούμε και καμιά τρέλα. Δεν τρέχει τίποτα. Όρια, ούτε βρισκόμαστε. Όρια δεν νομίζω να ξεπεράσαμε. Όχι, δεν ξεπεράσαμε. Δηλαδή πάμε, κλείνουμε μήνα σιγά-σιγά. Δεν νομίζω να ξεπεράσαμε κάποιο όριο. Όχι, όχι. Μια δόξα τω Θεώ. Παιδιά, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Σας ακούμε, να ξέρετε. Να σε καλά. Δημήτρη, να μας πάρεις και μετά το Άρης ΠΑΟΚ την 7η αγωνιστική. Γιατί εκεί θα παίξει και, είναι... θα παίξουν και οι 11. Θα, σου... παίξει γέλιο. Θα σου βάλει και η χειρικό δημή. Ναι, εντάξει, εντάξει. Θα παίξουν και... Έτσι λέγατε και τώρα, αλλά... τώρα. Άμα παίξουν και οι 11 χειρότερα για αυτούς. Το Δημήτρη πρέπει να το είδε μαζί με τον Μπουγάτσα χθες στο Λευκοπύργο. Μετά το 1-1 πανηγύριζαν. Εδώ να πω ότι το άλλο. Γεια σου Δημήτρη. Να σε καλά, ρε, να σε καλά. Κλείσ' το ρεφέδον. Άντε, ρεφέδον, ρεφέδον, κοιμάται ρεφέδον. Το αν είμαστε καλοί, άκουσε με τώρα αυτό που λέει ο φίλος. Δεν θα κάνουμε άλλο break, θα το πάμε μέχρι το τέλος. Παρά 10 είναι, τι break. Έχουμε άλλα 10 λεπτάκια, δεν νομίζω να μας πάρει κανένας άλλος, αλλά το πούμε το τηλέφωνο. Πες το 23-10-287-3-8, 69-45-287-3-8, FM κενό το μήνυμά σας στο 54-526. Το αν είμαστε καλοί ή αν δεν είμαστε καλοί, αυτό ο κόσμος το κρίνει. Το αν η εκπομπή είναι καλή, αν δεν είναι, αν πουλάει, δεν πουλάει, ξεπουλάει, τι κάνει, το οτιδήποτε, αυτό το κρίνει μόνο ο κόσμος εσείς. Το αν είμαι καλός εγώ ή ο Τάσος ή και οι δύο μαζί, αυτό εσείς το κρίνετε, δεν το κρίνουμε εμείς. Ούτε καμιά τρέλα έχουμε να γίνουμε διακογιάννηδες για τέτοιο, έτσι κι αλλιώς ούτε πιτσιρικάδες είμαστε και εγώ και ο Τάσος. Τις δουλειές μας έχουμε, αυτός περισσότερο, εγώ λιγότερο. Παντρεμένος είναι, παιδάκια, έχει και άλλες ασχολίες, δεν είναι σον και αμάν εδώ. Να έρθει να κάνει εκπομπή. Εντάξει, παρατάει... μια τρέλα, ρε φίλε. Ναι, παρατάει να σκέφτεστε εσείς ότι ο προσωπικός χρόνος, ειδικά ενός ανθρώπου, το οποίο μεγαλώνει και εγώ έφτασα στα 50, ο Τάσος θα κοντεύει. Λοιπόν, ο προσωπικός χρόνος του καθενός είναι το πολυτιμότερο πράγμα που έχει. Αυτός για να έρθει να κάνει εδώ εκπομπή, παρατάει τα παιδάκια του. Θα ήταν καλύτερα να ήταν με το παιδάκι του που είναι και μικρό και να κάνει κουπεπέ και κουπεπέ. Όχι. Και τα σύνθα λέμε και τα πλήν. Επιλογή μας είναι. Ναι, επιλογή σου φυσικά επιλογή είναι. Μπορούσε να έρθει, αν θέλει ο Δημήτρης, να κάνει αυτό σε κουπες. Δεν έχω πρόβλημα. Και εμείς θα κάνουμε το Δημήτρη. Ναι, το Δημήτρη. Καλό Δημήτρη. Δεν θα. Ζαχώ! Το Μπουγάτσα. Είναι δύσκολο, Μαζάχο. Λοιπόν, δηλαδή, όταν σας λέω ότι. Ναι. Έχετε μια φιλική, να μην το πω και παρεξηγηθώ, γιατί πολλοί με έβριζαν. Άλλο στην Πηλέα με έβριζαν. Πήγα στην να δω κάτι. Α, πες αυτό που είναι ωραίο. Πες είναι που είναι ωραίο. Όταν σας λέω ότι είστε. Έχετε μια φιλική σχέση με τους Ολυμπιακούς και τους Αεξίδες. Το ακούω και στο ράδιο. Δηλαδή κατέβαινα. Από τον Παράς του Βόλου το έχω αυτό. Κατέβαινα. Με το πάνω τότε. Ζάχο, τότε είχαν βάψει το Λευκοπύργο. Σωστά. Κατέβαινα δηλαδή και άκουγα λίγο ράδια και τέτοια. Πέραν Αεξίδες. Και ο Άρης μπορούσε να το πάρει το μάτς. Και τι κρίμα που δεν το κέρδισε ο Άρης. Ρε φίλε, τι ομάδα είσαι, το λέγα. Άρης είμαι. Άεκ είμαι. Ο άλλος Ολυμπιακός είμαι. Να μας δουν ένα ζωντανό, θέλουν να μας φανεί έξι. Τίποτα, Ζάχο. Αυτό δεν θα το πω για να πικάρω. Είναι αυτό που πιστεύω και ισχύει. Πες αυτό που έγινε σήμερα το πρωί. Πιστεύω ότι όλο το ΠΟΚ, ξέρουμε πέρσι πώς ενώθηκε. Είδαμε πρωτοσέλιδα του Ολυμπιακού υπέρ της ΑΕΚ, υπέρ του Παναθηναϊκού κτλ. Για να μην έρθει το πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Δεν θα πω εγώ στον ΠΑΟΚ, θα πω στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Είναι σίγουρο για μένα ότι υπάρχει φιλική σχέση, βλέπεις τι προσεκτικά μιλάω, ανάμεσα και στον Ολυμπιακό
και στην ΑΕΚ από την πλευρά του Άρη. Ναι, ωραία. Δηλαδή, αυτό για μένα. Είναι και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό. Ναι, 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 ναι. Δεν θέλω να πω πώς το χαρακτηρίζω. Θα το χαρακτηρίσουν οι φίλοι μας ακούνε. Ωραία. Έτσι. Αλλά επειδή έχω δεχτεί πολλές ταμπέλες τα προηγούμενα χρόνια και από εσάς και από τους μπλε συμπολίτες εδώ και από άλλους, έτσι, νομίζω ότι η πραγματικότητα και η αλήθεια φαίνεται τα τελευταία χρόνια με την αντιμετώπιση που έχει ο ΠΑΟΚ σε όλους τους τομείς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είπες ότι ενώθηκε όλο το τέτοιο, όλο το ΠΟΚ. Εγώ δεν θα πω σε αντίθεση σε αυτό που είπες. Βέβαια, όταν και το ΠΟΚ, όχι το ΠΟΚ, όταν αυτό το κατεστημένο του Ολυμπιακού που ήταν τότε, για να μην κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, της ΕΠΟ, έρχεται τη μία κατραπακιά μετά την άλλη, τάσο μου, βοήθησες κι εσύ να δώσεις μια κλωτσιά τον Άρη να πέσει και να γκρεμουτσακιστεί. Έτσι, πήγες κι εσύ με το ΠΟΚ. Είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι. Άμπρα, έτσι θέλω. Τώρα είσαι τίμιος. Τώρα είσαι τίμιος. Σε κάποιες ψηφοφορίες. Τιμιότατος. Όχι μόνο αυτό και σε άλλους. Σε κάποιους αγώνες, σε κάποια μάτς. Άμπρα, τώρα είσαι τίμιος. Εγώ στο αναγνωρίζω ο πρώτος. Εντάξει. Άρα να μην λέμε, ξέρεις τι. Πρόσεξε λίγο. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω κάνει συμμαχία. Να σου πω γιατί. Γιατί δεν νομίζω το ΠΟΚ. Εκούσια ήταν δηλαδή. Δεν νομίζω το ΠΟΚ να κεγόταν να πέσει ο Άρης. Τι συμφέρον, ας πούμε, είχε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ να πέσει ο Άρης. Θα σου πω τι είχε. Να δεις τα μάτια του Ολυμπιακού, τι έφερε στο Χαριλάου. Κέρδιζε ο Ολυμπιακός στο Χαριλάου. Ξέρεις πω, κέρδισε τον Άρη. Όταν ήταν στα πρόχειρα της Β' Αθηνικής, όταν είχε πέσει. Τελευταία αγωνιστική. Μην ψάχνεις προϊστορία. Εδώ δεν με κέρδισε πρόπε όταν έπεφτα τις δύο χρονιές. 2-2 έφερε και 1-1. Τι να ψάξεις. Ναι. Δες και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός όμως που έκανες 13 χρόνια να τον κερδίσει στην Τούμπα. Μην το ξεχνάς. Δηλαδή, με τη λογική σου ήσουν 13 χρόνια τότε. Ήσουν στο άρμα του Ολυμπιακού. Λογικά θα έχω και περισσότερα μάτς Ολυμπιακού. Γιατί δεν έλειπα από την κατηγορία. Έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε. Γιατί το βγάζει μόνο το Ολυμπιακού τα βγάζει. Ναι. Και δεν τους πιστεύω. Μέχρι και το Google είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Ναι, ο Φαταούλ. Δεν το Φαταούλ. Στον μπάσκετ πήγε εσύ. Μόνο που γάζει τα κάνει. Δεν έγραφε μπάσκετ. Άντε ρε τρέγια, φύγε από εδώ. Λοιπόν, κάτσε να δω κάνα μηνυματάκι. Για δε αν είσαι κανένα μηνυματάκι. Γιατί ξεπάει και. Στο μπάσκετ βγάζει, ρε φίλε, γιατί λείπει από την αλφαδρική. Γι' αυτό βγάζει μπάσκετ το Google. Ωραία, εδώ είναι ωραίο. Ίσως στο γήπεδο άρεσε. Α, δεν ήσουν να είπε. Αλλά εντάξει, άκουγε. Ακού. Ένα φίλο μου, ο οποίο είναι έτσι λίγο ιντρικαδόρο, ο φίλο μου Γιώργο Οκόκ, ρώτα λέει τον Τάσο, α, σε 90 λεπτά ακούσει και σύνθημα που να έχει το όνομα ΠΑΟΚ. Προχθέ. Όντω, πολύ καλά κάνετε. Στην Τουμπά. Ναι, τώρα πάω κάρι. Μόνο Μπινελί και Γιαννάρη. Πού να σχολιόσασταν κιόλας, λέει. Πού να μείναν σχολιόσασταν. Εντάξει, αυτά. Πώς το λένε το φίλο? Γιώργο. Γιώργο, αυτά γίνονται και στο Χαριλάου, νομίζω. Έτσι. Ναι, ρε, εσύ. Άλλο. Και ασχολήθηκαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ μετά το 2-0 που εξασφαλίσαμε την ΑΕΚ. Έπεσε και ένα σύνθημα. Φυσικά γίνεται και στο Χαριλάου. Φυσικά γίνεται και στο Χαριλάου, αλλά άλλο σου λέει. Ναι. Εσύ έχει αλλάξει επίπεδο, υποτίθεται. Όχι, υποτίθεται, έχει αλλάξει. Αγωνιστικά και διοικητικά. Οπαδικά είμαι κάφρο όπω ήμουν. Οικονομικά σίγουρα έχει τεράστια. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε οικονομικά τον ΠΑΟΚ με τον Άρη. Άλλο επίπεδο πάω, καλό Άρης. Ναι. Και αγωνιστικά φυσικά από τη στιγμή που Άρης τώρα ανέβηκε και φτιάχνει μια πιστεύω καλή ομάδα. Αλλά άλλο σου λέει, εσύ εφόσον άλλαξε επίπεδο και δεν ασχόλησε με τον Άρη, γιατί όλα τα συνθήματα ήταν κατά του Άρη? Γιατί είσαι συμπολίτης, δηλαδή, ρε φίλε. Και πάλι, λοιπόν, και πάλι καλή απάντηση έδωσε. 16 Ιανουαρίου 1999, Άρης Ολυμπιακός 0-2. Πότε? Το 99. Άρης Ολυμπιακός 0-2, τα διάβασα όλα. Ναι, ναι. 30 Σεπτεμβρίου του 2000, Άρης Ολυμπιακός 0-5. Ναι, η τελευταία αγωνιστική αυτή. 21 Ιανουαρίου του 2001, Ολυμπιακός Άρης 3-2. Άρης Ολυμπιακός 0-4 το 2003. Άρης Ολυμπιακός 1-5 το 2004. Τι διαβάζεις τώρα, αυτά είναι όλα στο Χαριλάου. Καρτάσινά του, πού είναι? Ναι, για προχώρα. Άρης Ολυμπιακός άλλο το 2007 2-0. Άρης Ολυμπιακός το 2007 ξανά. Πώς γίνεται αυτό, 16 Φεβρουαρίου. Α, 19, 3-0. Κέρδισες. Δύο φορές τον κέρδισες μέσα στο 2007. Τον, είναι το play-off το 1, ρε, γι' αυτό πρέπει να Άρης Ολυμπιακός 2-3 το Μάρτιο του 2012. Το 2-0 ημίχρονο. Άρης Ολυμπιακός πρωταπριλιά 2012 1-0. Ψέματα είναι αυτό, πρωταπριλιά είναι. Όχι, είναι 1-0 με τον Κάμπορα είναι αυτό. Φίλε, ψέματα, πρωταπριλιά είναι. Μπορώ να το πάρω και σαν αστείο. Όχι, δεν είναι ψέματα. Καλά, για να το λες, επιστεύω. Τέλος. Τον Κάμπορα. Το 14-3-1 Άρης Ολυμπιακός. Άρης Ολυμπιακός 1-0 για κύπελο το 16. Άλλο, Άρης Ολυμπιακός 0-1 το 18.
21 Φεβρουαρίου του 2018. Αυτό είναι κύπελο, άστο, ναι. Αυτό είναι κύπελο. Ναι, εντάξει, εγώ δεν είδα τώρα αν είναι πρωτάθλημα κύπελο. Ναι. Βλέπω εδώ πέρα πάρα πολλά. Μισά, μισά. Και βλέπω και συντριβές. Βλέπω 5-0. Το 5-0 ήταν ρεσί, είχαμε κατέβει. Ναι. Είχαμε τότε. Πώς το λέω τώρα, τη λέξη δεν τη θυμάμαι. Κάτω στα γραφεία, που όταν κατάληψη γραφείων είχαμε. Δεν θυμάμαι το θέμα τότε. Κάτσε, είναι τελευταία αγωνιστική αυτό. Το είχε πάρει το πρωτάθλημα. Ήθελα να μείνει με εκείνη μεγάλη οθόνη. Κάτσε λίγο να το διαβάσω. Ναι. Το 79. Στείλ το από εκεί, ναι. Κάτσε λίγο να το κατεβάσω. Όχι, να το κατεβάσω. Να κατεβάσω λίγο τη. Έχει γίνει υψηλό εξπρέζ. Ανάποδο zoom κάνει, ρε. Να το μεγαλώσει, δεν είπε. Να μικρύνει. Ήταν μεγάλο και δεν το βλέπα. Λοιπόν, ναι. Ο 779 λέει: ενώθηκε όλο το ΠΟΚ με τον Άρη την πρώτη χρονιά στην τρίτη εθνική. Ο Άρης δεν ανέβηκε. Αυτό το είπα. Αφού η κόκκινη ΕΠΟ άλλαξε τον ΚΑΠ την πρώτη χρονιά στην Β' Εθνική, η νέα ΕΠΟ προώθησε Λαμία. Λέει μα το είπα στο φίλο από τα Χανιά. Αυτό το είπα. Ναι. Το είπε, το είπε. Και την επόμενη χρονιά φυσικά ανέβηκε με μπαράζ. Το είπε, φίλε. Το είπε. Ανέβηκε με μπαράζ. Ο 779 δεν μας ακούει, περίεργος. Αυτός δεν πρέπει να χάνει ούτε. Εσύλαβε. Το 779 είναι μαρμητόσκυλο. Ναι. Εδώ πέρα, εκεί γίνεται τίποτα στα οφίτσια μια που δεν, τελειώνουμε. Όχι, δεν το κάναμε, δεν το ανακοινώσαμε. Γιατί υπάρχουν και μερικοί κακοπροαίρετοι. Λέει, λοιπόν. Μας γλύφετε, λέει, για να μας ακούτε. Ρε φίλε, τι να σας γλύψουμε, να σας ακούμε. Εγώ κάνω να πούμε από το 2009 10 ραδιόφωνο και ο Ζάχος κάνει τόσα χρόνια. Έχουμε το κοινό μας, δεν έχουμε ανάγκη να κλείσουμε κανένα. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Μην τρελαίνεστε. Να πω ότι αύριο, γιατί τον έχουμε ανακοινώσει καμιά 2-3 φορές τον άνθρωπο και πάντα κάτι τυχαίνει. Κάτι για μακουκούλα. Ναι, αύριο, να μην το δώσουμε στάνταρ, μας είπε ότι Παρασκευή, εγώ τον έχω στείλα και μήνυμα. Θα μιλήσουμε. Περιμένουμε. Να πω την αλήθεια. Ψιλοκρινήρης ήταν, κόλλησαν τα παιδιά, λέει, από τον παιδικό. Ναι. Λέει, το παιδί, αυτά αυτά υπάρχουν. Λοιπόν, άρα να πάμε στον τελευταίο φίλο. Έτσι. Έχουμε ένα φίλο ακόμη και να κλείσουμε την εκπομπή γιατί κοντεύει 10. Έλα, φίλε. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου και σένα. Ευχαριστώ πολύ. Πώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Για ποιο πράγμα ευχαριστείς, φίλε? Γιατί ξέρω τι μου αγαπάτε. Τελειώνοντας, ιστορόγραφος και ο Νικόλαος ο Μάγος Καλάστρας. Δεν σας ακούμε καλά. Ο Μάγος της Καλάστρας. Λίγο πιο δυνατά. Ναι, ναι. Α, ο Μάγος της Καλάστρας. Ναι, ναι, ναι. Η εχθρή σας είναι εχθρή μου. Η φίλη σας είναι φίλη μου. Να είσαι καλά. Ωραία, φίλε, εσένα πώς σε άφησε η Νέα Δημοκρατία και δεν σε έκανε πολιτικό? Η Νέα Δημοκρατία, εγώ με την παλιά δημοκρατία. Ναι. Όχι, έχεις μεγάλη πολιτική στο λόγο σου γι' αυτό. Δηλαδή, απορώ πώς ξέφυγες από τον Άδωνη. Να σε κάνει ιδιαίτερο. Η αποτυχία των αποτυχημένων είναι χαραγμένη στα πρόσωπά τους, δημιουργία μηδέν στην κοινωνία. Όταν μιλάς με τον Μάγο της Χαλάστρας, να ξέρεις ότι το κρεπούζι του μοιράζουμε στη μέση. Μάγε, πόσο χρόνο έγινες, ρε Μάγε, πες μας λίγο, γιατί σε ξέρω εγώ από πιτσιρικάς. Είμαι γεννηθής το 1916, δεν ξέρω, έχω μπερδέψει. Το 1916. 102. Βέβαια, γιατί εσύ πώς, το 15. Highlander. Εκεί στη Χαλάστρα πρέπει να έχετε πολύ καλά αρωματικά φυτά, βλέπω. Τι κεφάλασες. Γεια σου, ρε Μάγε. Γεια σου, ρε Μάγε. Δεν το ρωτήσαμε τον Μάγο να μας πει το. Τι να το ρωτήσω, τον Παλαβιάρη. Τα γράδα ήταν πάνω από 26, να ξέρεις. Αλλά είναι ωραίος, τον αγαπάω. Τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Φορά τον ακούω εδώ. Είναι πολύ καλό παιδί. Και εγώ τον άκουσα εδώ σε μένα πρώτη φορά. Α, πρώτη φορά. Αλλά τον ακούω αλλού. Τον ακούω πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Καλό παλικάρι είναι. Την υγειά του Νάκη, όπως όλος ο κόσμος. Για 102 χρονών η φωνή του μια χαρά ήταν. Για 102 το τρελοκομείο να μου. Έτσι την είδε. Μετά το τέταρτο καράφι, έτσι την είδε. Λοιπόν, κύριε Τρέγια, άλλη μια εκπομπή φτάνει στο τέλος. Αύριο να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι 10 η ώρα είναι το ραντεβού μας. Δευτέρα και Παρασκευή, έτσι. Επαναλαμβάνω, 10 ως 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 ως 10. Εκτός αν είναι κανένα ευρωπαϊκό ματς που πάω και σιγά σιγά που θα μπουν και τα μπασκετικά παιχνίδια της Ευρώπης εννοώ. Γιατί μεσοβδόμαδα δεν νομίζω να υπάρχει πρωτάθλημα. Σαββατοκύριακο είναι. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, όλο και θα παίζει κανένας Άρης, κανένας ΠΑΟΚ στο Champions League. Γιατί και ο Άρης τον βλέπω να προκρίνεται. Εσείς είστε ήδη στους ομίλους ή παίζετε προκριματικά? Δεν είστε στους ομίλους. Πού είναι, σε ποιο? Στο Champions League. Στο μπάσκετ. Ναι. Τα μάτς είναι αυτές τις μέρες και λογικά θα πέφτουν πάνω στην ώρα του το δικιά μας. Τώρα θα διαβάσουμε το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω τι γίνεται αυτό. Θα συνεννοηθούμε φυσικά με το ραδιόφωνο. Μπορεί να βγάζουμε κάποιο ρεπόρτερ, δεν είναι. Ναι, έχουμε ρεπόρτερ και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Μα δεν είπα. Λέω, δεν ξέρω αν θα υπάρχει μετάδοση κανονική. Αυτά είναι ζητήματα του σταθμού, η οποία θα μας ενημερώσει και θα πούμε και εμείς στον κόσμο. Okay. Λοιπόν, να πω εγώ πριν καληνυχτήσουμε
ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα ήταν μια προσφορά του Εσκομπάρ. Ωραίο αυτό, πολύ μου αρέσει. Ήταν μια προσφορά Εσκομπάρ, του Εσκομπάρ Εσπρέσο Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301. Επαναλαμβάνω, 2311-208-301. Γράψτε το νούμερο, χρειάζεται για τα ρεζερβές σας. Όποτε παίζει Άρης και ΠΑΟΚ, γίνεται όχι sold out. Χαμός στο Εσκομπάρ και φυσικά και μόνο σε όλα τα μάτς. Ιδιαίτερα όμως το Άρη και το ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι ομάδες πόλης. Ανοιχτά από το Εσκομπάρ είναι από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Να πάρετε την παρέα σας, την κοπέλα σας. Την, το, να μην μπογκόμενα θα με κράξει. Πάρ τον άντρα σας. Τώρα τη μόδα το στέκι. Ένα από τα ωραιότερα στέκια της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και τη αγαπημένη σου ομάδα και όχι μόνο, κύριε Τρέγια. Ναι. Τι γίνεται εδώ, είναι αλήθεια αυτό? Ποιο, δεν είδα, περίμενα. Ολυμπιακός, ναι, τώρα, Λεβαδιακός, τώρα παίζει το 28-0-0. Και πού είναι το παράξενο, δηλαδή. 11,5 φράγκα δίνει το Κομπότη. Ναι. Ναι, μπορεί να γίνει κανένα διπλό ημίχρονο να ξέρει και να αλλάξει το τέλος. Ναι, προλαβαίνουμε να το παίξουμε. Δηλαδή. Ναι. Να το βάλω κανένα μισό ευρώ. Προλαβαίνω. Δεν το χώνεσαι. Μισό ευρώ. Δύο ευρώ βάλω. Τα βάλω. Χθες που κάναμε εκπομπή, δεν το πήρε καμπάρι. Έχασε ταυτόχρονα, είχαν μία ώρα διαφορά και η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ. Σοβαρά μιλάς. Η Μπαρσελόνα κέρδιζε 0-1 στο ημίχρονο. Μέσα στη Λεγκανές έπαιζε. Λεγκανές τώρα. Έχασε 2-1. Έφαγε 2 γκολ σε ένα λεπτό. Έλα ρε. Και η Ρεάλ εδώ την ώρα που κάναμε εκπομπή δεν το βλέπεις. Ήταν, ήταν 3-0 ημίχρονο έχανε. Δεν ξέρω, νομίζω 3-0 πρέπει να άλλαξε κιόλα. 3-0 ημίχρονο ήταν. Καλά πήγε. Ωραία, τα υπόλοιπα τα πούμε. Αυτά αύριο. Λοιπόν, ποιοι ακολουθούν. Ευχαριστούμε άλλο ένα βράδυ όλο το ακροατήριο για τη μεγάλη συμμετοχή σας. Έτσι με τις τηλεφωνικές σας γραμμές, για τη στήριξή σας. Εδώ θα τα πούμε αύριο, πρώτα Θεός. Πάλι με Ράδιο Μαρμίτα, με Ζάχο Ντρούλιν και Τάσο Τρέγια, αύριο στις 10. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με Νίκο Παπαδόπουλο και Νίκο Μοσχοβίτη. Εδώ τα παλικάρια του Λίμερο. Πάλι ΠΑΟΚάρης είναι. Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ Νίκος Μοσχοβίτης. Και καλά παιδιά και σοβαροί ρεπόρτερ και δύο. Νίκος Παπαδόπουλος. Εξαιρετικά παιδιά με άριστες γνώσεις στο χώρο τους. Και πάρα πολύ όμορφη, ενημερωτική και σοβαρή εκπομπή. Και πολύ μέλλον μπροστά σου. Τους βλέπω και τους δύο. Είναι όντως. Λοιπόν. Να είστε όλοι σας καλά. Από Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλιν και Ράδιο Μαρμίτα και Ιωάννη Ζάτση την ηχοληπτάρα μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Γεια σας.